Μα πόσο ωραίο τραγούδι. Πόσο ωραίο τραγούδι. Σου βγάζει καλοκαίρι, ναι. Αυγουστιάτικο φεγγάρι. Ναι. Κάπου με θέα την πόλη βρίσκεσαι. Δεν ξέρω με αν είσαι. Με τον αγαπημένο σου αγκαλιά. Βλέποντας Μουντιάλ. Βλέποντας Μουντιάλ. Φίλοι. Να σου πω κάτι. Το θυμάσαι ότι αυτό το τραγούδι ήταν μουσικό χαλί. Δεν θυμάμαι τώρα. Σε κανένα γιούρο, σε κανένα μουντιάλ. Ναι, 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 ναι. Ήταν μουσικό χαλί και έδειχνε ρε παιδί μου στιγμιότυπα από την Εθνική Ελλάδος και έπαιζε αυτό το τραγούδι. Πολύ ωραία. Τώρα που ήταν στο Μουντιάλ της Βραζιλίας ήταν. Της Βραζιλίας να το έχει κάνει αφιέρωμα στην εθνική μας, η ΕΡΤ. Κάτι τέτοιο. Δεν ήταν πάντως το 2004 στο Euro. Όχι, δεν ήταν στο Euro. Πολύ αργότερα βγήκε. Ναι, μάλλον λογικά θα ήταν στις Βραζιλίας. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί. Το θυμήθηκα γιατί χθες έβλεπα Σπύρο Παπαδόπουλο. Ναι. Είδα το διαφημιστικό και έκατσα να τη δω αυτή την εκπομπή. Ήταν ραδιοφωνική γιατί είχε δύο παραγωγούς της ΕΡΤ που είναι 31 χρόνια φιλενάδα. Στο μικρόφωνο. 31 χρόνια στο μικρόφωνο, ναι. Μια ζωή ολόκληρη. Είπε η μία ότι με συναντάνε κάτι παππούδες, λέει, 80 χρόνια γυναίκα, άντε να ήταν 50, έτσι. Ναι. Με συναντάνε, λέει, κάτι παππούδες 70-80 χρόνια και μου λένε μαζί σας μεγαλώσαμε και μετά λέω τα βάζω κάτω τα 31 χρόνια. Όντως τους έχω μεγαλώσει κατά κάποιο τρόπο. Αν είναι 31 χρόνια στο... ναι. Και είχε... δώσε λίγο σωτήρι και αυτό είναι πολύ ωραίο. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 και μιας και θυμηθήκαμε έτσι αυτό το τραγούδι το οποίο μας συνόδευσε στο Μουντιάλ τότε, το Μάτια μου η Ελλάδα από Αλεξίου, δεν είναι αυτό? Ναι. Από Αλεξίου. Θα πούμε σε Μουντιάλ Ρωσίας. Όπως έγραψε χθες και ο Μαωρίσιο, όπως είπε μάλλον χθες και ο Μαωρίσιο μιλώντας στους Ρώσους, θα είναι ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ στην ιστορία, γιατί οι Ρώσοι έχουν και λεφτά, έχουν και την τάση να δείχνουν ότι τα κάνουν όλα άψογα. Είναι αυτό το... Και πολλοί να δειχτούν. Ναι, ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα τα βλέμματα, όλα τα μάτια είναι στραμμένα στη Ρωσία. Κοίταξε να δεις, ανάμεσα στο δίπολο Αμερικανιά Ευρώπη, ποιος θα είναι περισσότερο. Η Ρωσία έρχεται σφήνα, παραδοσιακά να πάει κόντρα και στην Αμερική, να δείξει ότι έχει. Οπότε είναι άψογη και ευκαιρία. Και ότι είναι, ναι, μια μεγάλη δύναμη και ότι αυτή είναι μια είναι μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, έτσι. Ευκαιρία για να δείξουν ότι μια χαρά τα καταφέρουν σε διοργάνωση. Έτσι μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων όπως είναι το Μουντιάλ, για μένα νομίζω είναι το μεγαλύτερο, έτσι. Έτσι. Δηλαδή πάμε στο Champions League που είναι η κορυφαία διασυλλογική οργάνωση, αλλά μιλάμε εδώ για Ευρώπη. Μπράβο. Έχει βλέμματα βέβαια από παντού, από όλο τον κόσμο ο τελικός Champions League, αλλά το Μουντιάλ είναι κάτι παγκόσμιο όπως και να το κάνουμε. Πήγε πολύ καλά και η προπόληση των εισιτήριων, δηλαδή είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Γιατί στη Βραζιλία υπήρχε θέμα, θυμάσαι, με τις τιμές. Και σε σχέση με την οικονομική κατάσταση των Βραζιλιάνων. Ένα εισιτήριο νομίζω είχε γύρω στα 400 κάτι δολάρια. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία το να βρεθεί στην Ρωσία. Εγώ επειδή ψάχτηκα λίγο για το Μουντιάλ μπάσκετ. Είδες τιμές. Είδα τιμές. Είχε αναπομείναντα εισιτήρια για να ψαχτείς, αλλά το θέμα μου ήταν τα αεροπορικά. Δεν, επειδή μιλήσαμε για αυτές τις τιμές, δεν ήταν απαγορευτικές. Όχι, όμως. Δεν ήταν απαγορευτικές. Απλά αν έχεις στο μυαλό σου ένα συγκεκριμένο budget για να διαθέσεις για το Μουντιάλ, κάπου λίγο ξέφυγε το συγκεκριμένο. Αν το είχαμε κλείσει νωρίτερα, κάνα δίμηνο, όχι παραπάνω. Αλλά εγώ θα το σκέφτηκα και τελευταία στιγμή τώρα. Δηλαδή μου ήρθε για το Μουντιάλ, τώρα που πλησιάζει, και επειδή κάνουμε αφιερώματα για το Μουντιάλ, οι χώρες, οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τα γήπεδα και αυτά, όντως ξεσηκώθηκα με πιάσαν τάση φυγής. Και είπα να ψαχτώ λίγο, μπας και πάω καμιά εβδομάδα έτσι να πάρω μια μυρωδιά, παιδί μου. Μια μυρωδιά από Μουντιάλ, κάτι, έστω. Κοίτα, είναι όνειρο ζωής να βρεθεί σε μια τέτοια διοργάνωση. Πού θα γίνει το επόμενο? Στο Κατάρ δεν θα γίνει? Ναι, νομίζω στο Κατάρ, αφού έχουν και τα προβλήματα. Ναι. Ναι, και θα είναι όλα τα γήπεδα κλειστά, με air condition και τέτοια. Κλειστά! Ναι, βέβαια, Μουντιάλ 2022 στο... Να, ορίστε. Εντάξει, τώρα σκέψεις, λέει, από τη FIFA για να πάρει, να, Κατάρ 2022. Πώς μας πέφτει πιο οικονομικό το Κατάρ? Αποκλείεται. Σε 4 χρόνια. Άμα κλείσεις κανένα χρόνο το εισιτήριο. Κοίταξε, τελειώνει αυτό το Μουντιάλ και κλείνω μετά για Κατάρ. Ορίστε, ρε, στο Κατάρ. Και μάλιστα για να το παραλάβουν σε περίπτωση που το πάρουν από το Κατάρ, πρώτες χώρες είναι η Αγγλία και η Αμερική. Ας πάει στην Αγγλία. Ίσως ας πάει στην Αγγλία, είναι δίπλα. Ίσως με βολέψει καλύτερα. Τι, με τις φτηνές πτήσεις πας με 40 ευρώ και έρχεσαι. Ναι, φτιάχνουν τα γήπεδα, θα έχει
πάρα πολύ ζέστη και τα φτιάχνουν όλα ώστε να είναι κλειστά τα γήπεδα από ό,τι έχω διαβάσει, γιατί θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Γενικώς θα είναι ένα πολύ διαφορετικό μουντιάλ αυτό στο Κατάρ, αλλά εμείς έχουμε αυτό της Ρωσίας πρώτα. Λοιπόν, πρώτα θα σου πω τον καιρό. Ναι, θέλω να πω στον κόσμο να μείνει εδώ, κάτω 107,4, γιατί εμείς έχουμε γράψει, βλέπεις μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου, ναι, τους βλέπεις, ναι, έτσι, δεν είναι από την κούραση, είναι από το διάβασμα για το Μουντιάλ. Εντάξει, ξεκινάει την Πέμπτη, το πιστεύεις? Να σου πω κάτι, επιτέλους. 4 χρόνια είναι που περιμένουμε παρά ένα δεν μήνα. Δεν είναι 4 χρόνια, είναι τόσες μέρες χωρίς μπάλα, ναι, δεν έχει και ιδιοσιογραφία, βλέπεις και θα ότι... περάσει εύκολα και το διάστημα μέχρι να δούμε ξανά ΠΑΟΚ. Ναι, 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 μας πάει τα μάμε εντωμεταξύ. Δεν είναι μόνο ότι πέρασαν 4 χρόνια, είναι ότι τόσες μέρες δεν έχουμε και τίποτα. Ναι. Και η δεσογραφία βλέπεις, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γενικά ρε, δεν μου, έχει τίποτα. Δεν είναι από τα καλοκαίρια που έσκαγαν κάθε μέρα 4-5 ονόματα και έλεγες ποιος είναι αυτός, έπαιρνες το πρωτοσέλιδο εκεί στην παραλία και διάβαζες ο Τσετσέ, ποιος είναι ο Τσετσέ και τι θέση παίζει. Μπράβο. Λοιπόν, έχει σήμερα κρύο. Καταρχάς να πω εγώ, γιατί ως παθούσα από το air condition, να πω προσέξτε πάρα πολύ με το air condition, παιδιά, γιατί καλή ζέστη έξω και μπαίνετε μέσα και βάζετε τέρμα το air condition και λέτε να δροσιστείτε, αλλά ακούτε τη φωνή μου, ναι, έτσι, και είναι που σε τρυπάει παντού το air condition, είναι... Θέλει όσο να αεριέζουμε πολύ καλά το χώρο, όσο αυτό είναι το μυστικό. Όσο ευεργετικό και αν είναι το air condition, άλλο τόσο είναι εξοντωτικό. Μαχαίρι. Το ιδανικό είναι να το ανοίγεις, να αφήνεις λίγο έτσι το χώρο, να δροσιστείς. Κάθε ένα διωράκι να ανοίγεις έτσι ένα τεταρτάκι, να αεριστεί ξανά ο χώρος και να ξανακλείσεις. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε πάρα λέει πολύ... Λέει για την νόσος των Λεγιονάριων και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Με το air condition. Ναι. Ναι. Θα στην πω σε λίγο, να σου πω τον καιρό πρώτα. Λες να έχω πάθει αυτό. Είναι σοβαρό. Ελπίζω όχι. Θα επιβιώσω, θα ζήσω. Λοιπόν, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι σήμερα ο καιρός είναι διαφορετικό συγκριτικά. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία δεν μην νομίζεις, 19 με 31. Έχει όμως μια συννεφιά, ένα αεράκι. Αυτό το αεράκι που κόβει, την ώρα που κόβει. Που είναι ότι πρέπει για ύπνο, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό το αεράκι με αυτή τη συννεφιά. Είναι 5 μποφοράκια, δεν είναι λίγο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, άλλοι περισσότεροι έχετε φύγει, το έχουμε αντιληφθεί από την κίνηση τόσο την Παρασκευή όσο και χθες. Ούτως ή άλλως με τη Χαλκιδική έχουμε πολύ διαφορετικό καιρό. Κοίτα, χθες την ώρα που σκοτίνιασε εδώ, σκοτίνιασε και Χαλκιδική. Με πήρε η αδερφή μου τηλέφωνο που ήταν στο πρώτο πόδι. Καλά, ήταν πολύ κοντά γι' αυτό. Ναι. Και μου λέει, τι γίνεται, σκοτίνιασε και εκεί, της λέω ναι. Εδώ δεν, τη φάγαμε και τη βροχή κιόλας. Φάγαμε τη βροχή και σήμερα δεν έχει νερό, έτσι, στο κέντρο. Δεν έχει νερό στο δεν κέντρο. Έχει νερό. Κάτω από την Εγνατία, εδώ από Δωδεκανήσου μέχρι Αγγελάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν μπούμε στο Μουντιάλ και στην αγαπημένη μας Αίγυπτο, που θα μας απασχολήσει βεβαίως και αυτή η ομάδα και λόγω Αμρ Ουάρντα, αλλά και λόγω Σαλάχ προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει. Σε 2 μέρες θα ξέρουμε, είπε ο γιατρός της Εθνικής. Γενικώς υπάρχει έτσι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την Εθνική Αιγύπτου. Εμείς να πούμε ότι την ίδια ώρα στη χώρα γίνεται καμπάνια, ναι, με μότο 2 είναι αρκετά. Και τι εννοώ 2? 2 παιδιά είναι αρκετά. Η Αίγυπτος λέει προσπαθεί να μειώσει την αύξηση των γεννήσεων. Παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, λοιπόν, είναι πολύ. Με το πρόγραμμα 2, σε παρένθεση, παιδιά είναι αρκετά, η Αίγυπτος λέει θα προσπαθήσει να μειώσει την αύξηση των γεννήσεων. Κάθε 15 δευτερόλεπτα γεννιέται ένα παιδί στην Αίγυπτο. Όχι, παιδιά, δηλαδή είναι πολύ γρήγορα. Και λέει ότι... Ούτε μια μπασκετική φάση δεν διαρκεί τόσο. Τίποτα. Και εκεί 24 δίνουνε. Βολές, παιδί μου, δεν βάρασε 15 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, η χώρα, λέει, του Νείλου καταγράφει σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες στατιστικές ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης πληθυσμού στον κόσμο. Κάθεσε, ο πληθυσμός, ναι, έχει ξεπεράσει τα 104,2 εκατομμύρια κατοίκους. Και άτομα, συγγνώμη, όχι κατοίκους, γιατί άτομα, άλλοι ζουν, ναι, στο εξωτερικό, έτσι. Και φέρνει, λέει, τη χώρα στη 13η θέση παγκοσμίως όσον αφορά το πληθυσμό. Θυμάσαι όταν είχε έρθει ο Ουάρντα Ελλάδα για λογαριασμό του Πανετολικού, τι είχε συμβεί? Όταν μετακόμισε από την Αλεξάνδρεια, που έχει κάτι δεκάδες εκατομμύρια, mm-hmm, σαν πόλη, εκεί που έμενε ο άνθρωπος, και πάει στο Αγρίνιο. Δεν ξέρω πόσους κατοίκους έχει το Αγρίνιο. Πάντως θα είναι πάρα πολύ λίγοι. Καλά, δηλαδή με όσοι το... μένουν σε ένα τετράγωνο στην Αλεξάνδρεια, στη γειτονιά του Άρντα, ήταν σύνολο οι κάτοικοι στο Αγρίνιο. Και το παιδί είχε πάθει σοκ.
Όχι, σοβαρά έπαθε σοκ. Όχι, έπαθε σοκ στα, έτσι, στα λόγια. Στα λόγια ότι σοκαρίστηκε από την εικόνα. Έπαθε σοκ ο οργανισμός του και από τη διαφορά την κλιματική κτλ. Αλλά κυρίως ψυχολογικά και πήγε στο νοσοκομείο. Από την αλλαγή παραστάσεων από την Αίγυπτο στο Αγρίνιο. Ναι. Έτσι που δεν λες, είναι εύκολο. Δύο είναι αρκετά. Κάτι που στη χώρα. Κοίταξε να δεις τώρα, άμα προχωρήσουν στους ομίλους από τη χαρά. Γιατί σε αυτά τα γεγονότα γεννιούνται παιδιά. Γίνονται θέματα εκείνες τις νύχτες. Μετά από 9 μήνες. Δεν νομίζω ότι θα συγκρατηθούν στα δύο. Και σηκώνουν οι ποδοσφαιριστές. Το έχουν όλοι μότο στο Μουντιάλ. Και two is enough. Δύο είναι αρκετά, ναι. Λοιπόν. Πες μου. Μετά θα πούμε για το Μουντιάλ. Τώρα θα πούμε όλα τα υπόλοιπα γιατί πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο. Δεν το ξεπετάξουμε το Μουντιάλ. Ειδησούλες ωραίες αθλητικές για. ΑΕΚ, για Όσκαρ Γκαρσία που απάντησε στο Λουτσέσκου. Ναι, έχουμε ναι. πολλά και διάφορα να σχολιάσουμε. Θέλω να μου πεις όμως για αυτή την ασθένεια. Γιατί το είπα από χθες ότι θα σου το πω. Ναι, γιατί ο κόσμος έχει πρόβλημα ήδη. Λοιπόν, θα σου πω τα συμπτώματα που έχουν καταρχάς. Πονοκέφαλος, μυϊκός πόνος, ρίγη, πυρετός που μπορεί να φτάσει και τους 40 βαθμούς. Μέχρι τη δεύτερη-τρίτη μέρα, ο ασθενής θα αναπτύξει και άλλα συμπτώματα που μπορεί να περιλαμβάνει. Βήχα. Ο οποίος μπορεί να έχει και βλένα ή αίμα μερικές φορές. Δύσπνοια, πόνο στο στήθος, συμπτώματα στο γαστρεντερικό, ναυτία, έμετος, διάρρεια, σύγχυση ή άλλες ψυχικές αλλαγές. Έχει σύγχυση? Σε 2-3 μέρες θα τα πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή λέγεται η νόσος των λεγεωνάριων. Δεν έχει καμία σχέση με τους αρχαίους λεγεωνάριους. Δεν είναι μεταδοτική ασθένεια. Δεν βεβαίως, είναι μεταδοτική έτσι. Νόσος. Δεν πάει από άτομο είναι σε άτομο. Είναι ένα βακτήριο το οποίο κυρίως οφείλεται στο ότι δεν γίνεται σωστή συντήρηση στα κλιματιστικά. Όταν λέμε κάθε σεζόν κάτι συντήρηση, δεν είναι για να σκάσουμε το πεντάρι στο ναι. ψυκτικό και τελείωσε. Παίρνω τα φίλτρα μόνος μου και τα πλένω. Και τα αλλάζω. Μπράβο. Είναι μεγάλη διαδικασία που πρέπει να κάνει ο ψυκτικός. Αυτή είναι η δουλειά του. Μαζεύονται επικίνδυνα βακτήρια στο εσωτερικό, τα οποία με το που ανοίγει εσύ το κλιματιστικό, μεταφέρονται στον αέρα. Δεν είναι μεταδοτικό. Τι άλλο να σου πω. Ότι οι ενήλικοι μεγαλύτερες ηλικίες, άρα δεν με αγγίζει αυτό, οι καπνιστές και τα άτομα με εξασθημένο ανοσοποιητικό σύστημα είναι ιδιαίτερα, λέει, ευαίσθητα. Προσέξτε πάρα πολύ γιατί. Εμείς εδώ. Θεραπεία με αντιβιωτικά είναι. Προσέξτε. Τίποτα. Τα air condition τα αγαπάμε. 2-10 ημέρες μετά την έκθεση του ατόμου στο κλιματιστικό εμφανίζεται. Υπάρχει και μια πιο ήπια που λέγεται Pontiac. Pontiac, σαν το Pontius. Είναι ναι. το ήπιο των λεγεωνάριων. Μάλιστα. Είναι συμπτώματα ασθένειας από air condition. Θα μας πείτε τώρα πρωί-πρωί τι μας λέτε, ρε παιδιά. Εδώ οι άλλοι είναι με κλειστή φωνή. Να μην τα πούμε. Εγώ για τη φιλενάδα που τα λέω. Έτσι ακριβώς. Επειδή εμείς έχουμε όλη την ημέρα τα air condition πάνω από το ναυχένα μας, το σβέρκο μας να μας χτυπάνε. Γι' αυτό προσέξτε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάλι και θέμα... καλά που έχεις air condition από πάνω σου. Άλλοι έχουν άλλα πράγματα. Τι έχουν άλλοι. Φίλε, πτωλεμαίδα. Πολύ μπροστά. Άμα την πεις γραφική, έχει και τον άνθρακα, δεν θα πέσεις έξω. Πολύ μπροστά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μπροστά. Τι κάνανε σε ένα προποτζίδικο στην Πτολεμαΐδα? Ο άνθρωπος πρέπει να είχε τρομερή ιδέα. Ή οι πελάτες του ήταν τόσο πολύ εξαρτημένοι. Ένα από τα δύο. Το κίνο, το ξέρουμε, είναι αυτό. Ανά πεντάλεπτο γίνεται κλήρωση, δεκάλεπτο, πόσο ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πρέπει οπότε όταν παίξεις. Είναι αυτοί που είναι έξω από το προποτζίδικο και κάθονται και κοιτάνε προς τα μέσα, έχουν παίξει κίνο. Ναι, σίγουρα. Έτσι, 1000%. Λοιπόν, κάθε τζογαδόρος Τζον Τάραμας των φτωχών, λέει εδώ πέρα το άρθρο, ο οποίος αντί για λούξ καζίνο θα τη βγάζει με το κίνο. Τίμιο κίνο. Ξέρει το σωματικό πόνο που νιώθεις μέχρι να δεις τα νούμερα να σχηματίζονται στην οθόνη. Είναι μια φάση πολύ δύσκολη που απαιτεί εγρήγορση και ψυχικό σθένος και μόνο με την αγωνία του ιντερνετικού στοιχηματατζή για το δύσκολο εκτός έδρας αγώνα της Τσέλτενα με την Κόλτσεστερ μπορεί να συγκριθεί. Θεός ο συντάκτης. Θεός, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παρένθεση. Την Παρασκευή ήμουν έξω και ήταν ένας δίπλα που είχε ανοιχτό το live score, ρε παιδί μου, και αυτά. Και κοιτούσε, ρε παιδί μου, είχε πάρα πολύ αγωνία και ήταν αφοσιωμένο. Δηλαδή με το ποτό, με την πύρα στο χέρι. Περίμενε τώρα το αποτέλεσμα. Γάμα Ιράκ, τι ήτανε? Γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι. Γυναικείο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ήταν Παρασκευή βράδυ έξω. Και η αγωνία του ήταν το γυναικείο ποδόσφαιρο. Όχι, εμείς το κατανοούμε και το σεβόμαστε. Εντάξει, έτσι, παιδιά. Κάποιοι το έχουν και για επάγγελμα αυτό το πράγμα. Καλά, πλάκα. Κάνει. Βγάζει εισόδημα. Τώρα στο Μουντιάλ, ας πούμε, δεν θα πέσει μελέτη. Καλά, περιμένω 4 χρόνια επειδή δεν παίζω γενικά. Μόνο... Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχα παίξει και είχα πάει και καλά. Αυτό.
Είχε πάει καλά. Προσφέρεται το Μουντιάλ, γιατί έχεις τρία μάτς τη μέρα για ομάδες που μπορείς να τις παρακολουθείς από ότι την Τζέλτεναμ και την Κόλτσεστερ τώρα. Ναι. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, έχοντας γνώση αυτής της σκληρής πραγματικότητας που βιώνει ο Έλληνας παίκτης, αυτό το προποντζίδικο στην όμορφη και γραφική Πτολεμαΐδα πήρε τα μέτρα του. Τοποθέτησε έναν πίνακα, οθόνη, που μπορεί σε κέριο σημείο προκειμένου οι παίκτες να μην να χάνουν επαφή. Λοιπόν, πού μπήκε αυτή η οθόνη. Δεν είναι μόνο που το έβαλε, θα σου πω που το έβαλε. Το έβαλε στην τουαλέτα, στην αντρική. Ωραία. Φαντάστο λίγο. Ανοίγεις την πόρτα στην τουαλέτα, μπαίνεις μέσα, είναι η λεκάνη. Και που από είναι πάνω από τη λεκάνη. Απέναντί σου να κάθεσαι να βλέπεις την οθόνη. Έλα όμως που δεν το έβαλε για να είσαι καθιστός. Το έβαλε στις αντρικές τουαλέτες για τον παίκτη που είναι όρθιος. Οπότε είναι πάνω από το καζανάκι. Για να μην χάνει λεπτό. Ακόμη και σε δύσκολες ώρες, έτσι, να βλέπει έτσι ποια νούμερα βγαίνουν, τι έχει κερδίσει, αν έχει κερδίσει, έτσι. Από τη χαρά εκείνη την ώρα δεν μπορεί να υπάρξει κανένα τύχημα, να λερώσεις γύρω-γύρω την τουαλέτα, αν είσαι άντρας. Εκεί που την έχει βάλει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι να κερδίσει. Το θέμα είναι να κερδίσει και για να μην χάνει λεπτό, λοιπόν, ο πελάτης του, έτσι, να μην χάνει την ώρα του, τα όλα λεφτά για του, σένα. Όλα για σένα θα μπορούσε να είναι μότο. Ο πελάτης πάνω απ' όλα. Μπράβο. Λοιπόν, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Μπράβο του. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραίες επιχειρηματικές ιδέες που πάνε αυτόν τον τόπο. Που πάνε αυτόν τον τόπο μπροστά. Λοιπόν, FM κενό, γράφετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις καλημέρες σας, σχολιάζετε ό,τι εσείς θέλετε από την καθημερινότητα και τα στέλνετε στο 54526 1,24 η χρέωση. Συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Με πολύ Μουντιάλ θα έρθουμε. Ναι. Είναι το μισάωρο. Πάρτε χαρτί και μολύβι να κρατήσετε σημειώσεις. Το πρόγραμμα, τα γκρουπάκια, οι δύο από τα γκρουπ που θα βλέπουμε, θα κάνουμε εμείς, πρόβλεψη. Ναι. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Τι ώρες θα δούμε τα περισσότερα μάτς, τα πρώτα. Να διαφωνήσαμε λίγο στις ώρες. Εγώ έχω άλλο τέτοιο. Βγάλα και μάκρη όμως, εντάξει. Δεν είμαι τόσο σίγουρη, γιατί εγώ την εμπιστεύομαι τη μάρκα με κλειστά μάτια. Θα δούμε αν έχει βγάλει η ΕΡΤ. Εντάξει τώρα. Τι, σε μια εβδομάδα δεν είναι, σίγουρα θα έχει βγάλει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Σοπάτε και αρχίζει το μάτς. Αρχίζει το Μουντιάλ. Πέμπτη, λοιπόν, η μεγάλη μέρα. Σπουδαία μέρα θα τη χαρακτηρίσουμε εμείς, έτσι. Ναι. Την περιμένετε πώς και πώς, την περιμένουμε πώς και πώς. Επιτέλους αποκτάει λίγο δράση, λίγο ζωντανεύουν οι μέρες μας. Ποδόσφαιρο όλη την ημέρα, κορίτσια. Θα είναι μια δύσκολη περίοδος για σας. Είμαστε πολλές όμως, δεν θέλω να μας υποτιμάς. Ναι, όχι, είμαστε πολλές. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και αυτές, ρε παιδί μου, ναι, τώρα ένα μήνα. Καμία σχέση. Θα περάσουν δύσκολα. Πώς να το κάνουμε. Θα είναι γεμάτα τα μαγαζιά, μόνο γυναίκες. Θα είναι αυτό το μωρό μου, θα βγούμε. Παίζει Παραγουάη, Χιλή, ξέρω εγώ, και δεν πρόκειται. Παίζει Ρωσία, Σαουδική Αραβία. Ναι, αλλά εσύ είσαι Αργεντινή, ξέρω εγώ. Ναι. Τι σε νοιάζει η Ρωσία. Δεν είναι. Δεν με νοιάζει. Παιδί, κορίτσια, μας νοιάζουν όλα τους ποδοσφαιρόφιλους. Και το Σουδάν να παίξει. Μπράβο. Θα το δούνε. Ναι, δεν ναι, υπάρχει. Ναι. Οπότε αυτό είσαι Αργεντινή, είσαι Ισπανία, είσαι το δεν ένα. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είναι ένας μήνας που τρία μάτς θα έχει, δύο μάτς θα έχει, ένα μάτς θα έχει. Θα το δούμε. Θα τα δουν όλα. Λοιπόν, καταρχάς να δώσουμε το πρόγραμμα, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε την Πέμπτη, όπου είναι και η τελετή έναρξης. Ναι. Κάνε drum roll. Ναι. Λοιπόν. Στις 5 ξεκινάει με μεικτή ζώνη και κατευθείαν γίνεται τελετή έναρξη. Στις 5.30 το δίνει. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι θα είναι ο Will Smith στην τελετή έναρξη, τίποτα άλλο. Αυτός ανοίγει την ναι. αυλαία. Θα βάλουμε και το τραγούδι, το έχει ο Σωτήρης. Το τραγούδι του Μουντιάλ. Το τραγούδι του Μουντιάλ. Δεν είναι Σακύρα, δεν είναι Λόπεζ. Στην Αφρική ήταν η Σακύρα. Η Σακύρα ήταν στην Αφρική. This Time for Africa που ήταν. Και στη Βραζιλία ήταν. Πάλι η Σακύρα ήταν. Ναι, και στα δύο ήταν. Και στα δύο η Σακύρα ήταν. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Αφρική ήταν σίγουρα η Σακύρα. Ήταν και στις Βραζιλίας, παιδιά. Όχι. Βάλε να ακούσουμε λίγο της Ρωσίας τώρα το τραγούδι. Ναι, και θα δούμε ποιος ήταν στην. Είναι ξεσηκωτικό, Ναι, 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 ναι. Είναι, μπαίνεις λίγο σε ρυθμούς ποδοσφαιρικούς. Δεν είναι και Latin. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, Ρωσία είσαι, ρε φίλε, δεν θα πας σε Latin ρυθμούς. Λοιπόν, ακούμε το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ για την Ρωσία 2018.
Τίποτα. Καλή. Έχει δίκιο η Ελένη. Η Σακύρα ήταν και στα δύο Μουντιάλ. Με επίσημο τραγούδι. Γιατί στην τελετή έναρξη έχεις δίκιο εσύ. Το 2014 ήταν η Τζένιφερ Λόπες. Ήταν η Τζένιφερ Λόπες, η Τζένι from the Block. Μαζί με τον Pitbull. Ναι. Pitbull. Ναι. Και στην τελετή λήξη ήταν η Σακύρα. Ναι. Η Σακύρα, παιδιά, τι γίνεται, εργολαβία τα Μουντιάλ, έχει, επειδή είναι με τον Πικέ, δεν κατάλαβα. Τι σπρώξιμο, το παρεάκι εκεί στο Μουντιάλ. Το παρεάκι εκεί στο Μουντιάλ που σπρώχνει τη Σακύρα παντού, τι γίνεται. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Και ξαφνικά τώρα στη Ρωσία, κάτσε μην είναι στην τελετή λήξη Σακύρα. Μουντιάλ χωρίς Σακύρα δεν γίνεται. Μπορεί να εμφανιστεί κοίτα, όπου θέλει. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό της Αφρικής είχαν γνωριστεί με τον Πικέ. Στα γυρίσματα. Ήτανε, ναι, ήταν πρόσφατο. Όχι, από πριν ήταν ζευγάρι, απλά ήταν πολύ πρόσφατο. Όχι, στα γυρίσματα γνωρίστηκαν και εκεί τις έστειλε ο Πικέ. Παιδί μου, τα ξέρω εγώ αυτά τα love story, πώς γεννιούνται σε τέτοια. Ήτανε μαζί στο βίντεο κλιπ. Ήταν τότε που ο Μέση έκανε το. Έπρεπε να κάνουν κάποια γυρίσματα για το βίντεο κλιπ τώρα για τα σποτάκια, τα διαφημιστικά για το Μουντιάλ. Και εκεί μετά ο Πικέ, ο γήπας ο Πικέ, της έστειλε μήνυμα. Κατάλαβες. Και έτσι την έριξε. Έτσι έριξε το Σακυράκι. Σωτήρη, βάλε το Waka Waka να τα ακούμε. Από τη γνωριμία του. Το Waka Waka. Ναι, δει τα έμφορα Αφρικά, ναι. Εκπληκτικό. Τέλειο. Από τα πιο ωραία. Νομίζω το πιο ωραίο από όλα. Είναι από αυτά που σου έχουν μείνει. Α, αυτό είναι τη Βραζιλία. Δεν ήταν τόσο ωραίο όσο το Waka Waka. Αυτό είναι τη Βραζιλία. Αυτό είναι τη Βραζιλία. Πάλι σε όχι, το Waka Waka έχει μείνει. Ρες. Ακόμη και σήμερα ναι, το ακούμε και χορεύουμε. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, μέχρι να το ακούσουμε αυτό τη. Πριν πάμε σε αυτό της Αφρικής, να δώσουμε λίγο λοιπόν, το πρόγραμμα, πώς θα πάει. Τελετή έναρξης ΣΥΕΡΤ δίνει στις 5.30. Από τις 5 ωστόσο θα υπάρχει μεικτή ζώνη, όλο το παρασκήνιο τι έχει ξεκινήσει να γίνεται εκεί πέρα. Και βλέπω τον κόσμο που δουλεύει να τρέχει στο σπίτι του. Πέμπτη απόγευμα. Να παραγγέλνει από το δρόμο, έτσι, από το καλησπέρα. Σε 20 λεπτά φτάνω σπίτι. Σε πόση ώρα θα έρθετε εσείς και τα delivery, πολλή δουλειά. Πίτσα μπύρα θα παίξει πάρα πολύ. Είχα διαβάσει από Σομπρέρο ένα πάρα πολύ ωραίο για τους ντελιβεράδες. Ότι κοιτάμε κάθε διοργάνωση ξεχωριστά. Έχουμε προετοιμαστεί για κάθε μέρα. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Κουράγιο στα παιδιά. Κουράγιο στα παιδιά. Γιατί... Και στο τελικό του τσάμιο Ζλίγκρε, εσύ να σου πω κάτι. Πώς είναι στην ομάδα οι φροντιστές, οι γυμναστές, αυτοί οι αφανείς ήρωες που σε στηρίζουν. Έτσι είναι και οι ντελιβεράδες. Μπράβο. Να σου πω κάτι, στο τελικό του τσάμιο Ζλίγκ έριχνε και μια βροχή, ρε παιδί μου, όταν ήταν να παραγγείλουμε. Θυμάσαι ναι. Που το σκεφτόμαστε και λέμε, δες τώρα που θα έρθει το παιδί. Αλλά και τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Τελικό Champions League με σπανακόριζο, ας πούμε. Ούτε με σουβλάκι όμως. Εκεί, αυτό που το πας, δεν θα παραγγείλει παραδοσιακά όλο ένα σουβλάκι. Όλοι με πίτσα το έχουν συνδυασμένο. Το τελικό είναι τώρα το Μουντιάλ, επειδή είναι πολλές μέρες, θα βαρεθείς την πίτσα. Θα κάνεις εναλλαγές. Θα πηγαίνεις σε σουβλάκι, ναι. Και πάει λέγοντας. Μάλλον θα δοκιμάζω διαφορετικές γεύσεις πίτσας. Ξεκινήστε με πίτσα έτσι για το πατροπαράδοτο ελληνικό ρεύμα. Παραγγείλετε κατά τις 4.30 να την έχετε μπροστά σας εκεί 5 και 20, 5 και 4 πριν ξεκινήσει τελετή έναρξης. Και στις 6 ξεκινάει και ο πρώτος αγώνας. Παραδοσιακά η διοργανώτρια. Θα έχουμε σέντρα, οικοδεσπότες έτσι οι Ρώσοι στην σέντρα του Μουντιάλ. Που... Με Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία. Εντάξει, νομίζω ότι ως οικοδεσπότες θα πούμε μετά προγνωστικά τι και πώς. Να μην τα πούμε, να πούμε πρώτα το πρόγραμμα. Λοιπόν, Παρασκευή, θες ένα-ένα. Παρασκευή, Αίγυπτος, Ουρουγουάη. Όχι, όχι, δεν θέλω το πρόγραμμα ωραία. Αναλυτικά. Θέλω πώς θα πάει με ημιτελικούς, με τελικούς, μέχρι πώς πάει αναλυτικά. Σερί από την Πέμπτη που ξεκινάει με ένα μάτς. Από την επόμενη μέρα έχει 3 ή 4 μάτς ανάλογα τη μέρα. Φουλ το πρόγραμμα. Φουλ πρόγραμμα μέχρι και. Τις 28. 5η 28 Ιουνίου είναι το τελευταίο μάτς ομίλων. Κορίτσια, 4 παιχνίδια. Λίγο με προσοχή. Από την Τετάρτη 14 του μήνα μέχρι την Πέμπτη 28 του μήνα και συγκεκριμένα στις 11 το βράδυ που τελειώνει το τελευταίο παιχνίδι, έτσι. Τους ξεχνάτε, σερί. Τελειώνει το Παναμά στη Νησία. Κάθε μέρα 3-4 αγώνες. Αυτό είναι το Waka Waka. Ναι. Ναι. Ας την ακούσουμε λίγο τη ωραία. Σακύρα. Αυτό ήταν το τραγούδι γνωριμίας με Πικέ, δηλαδή λίγο σέβας. Ξέρεις το χορευτικό? Το έχω δει, δεν το ξέρω. Στα καλύτερα της Σακύρα σε αυτό το βίντεο κλίπ. Κίνηση. Και αυτή η γυναίκα μεγάλωσε ωραίο... σε μοναστήρι, ρε. Και πολύ ωραίο το βίντεο κλίπ, έτσι. Ναι. Να σου πω κάτι, αυτό ήταν επιτυχημένο τραγούδι όμως, γιατί σου έχει μείνει. Το λαλαλα δεν ήταν τόσο. Όχι.
Και είναι ξυπόλυτη, ρε παιδί μου, πλήρως εναρμονισμένη στη χώρα που φιλοξενεί το Μουντιάλ. Δεν είναι το τακούνι, το κυριλέ, το πάμε. Είχε συνδυαστεί και με μια σειρά ενεργειών που είχε κάνει η Σακύρα στην Αφρική. Φιλανθρωπικών ενεργειών. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία η καμπάνια της όλη. Και μετά το τέλος, την τελευταία μέρα του Μουντιάλ, είχε κάνει μια πολύ μεγάλη συναυλία και συμπεριέλαβε το τραγούδι και στην περιοδία που έκανε. Και είχε μαζί της τις δύο Αφρικανές τραγουδίστρες που συμμετέχουν στο τραγούδι. Με, τώρα να βλέπεις ένα στάδιο στο Βερολίνο με χιλιάδες κόσμο να τραγουδάνε όλοι μαζί This is for Africa και να έχει πάνω 500 χορευτές. Είναι καλά, θεά Σακύρα. Θεά, την αγαπάμε κι εμείς και γι' αυτό είναι και στα Μουντιάλ, σε όλα τα Μουντιάλ. Στη Ρουσία θα δούμε αν θα είναι. 5η 28 είπαμε το τελευταίο. Κάνει διάλειμμα για τους, με το που τελειώνουν οι ομίλοι. Οι ομίλοι τελειώνουν 5η 28, παίρνουμε έτσι μια ανάσα. Παρασκευή, κορίτσια, βγαίνετε, κανονίστε για Παρασκευή 29, κλείστε από τώρα τραπέζι που θέλετε να τον βγάλετε. Σημειώστε, η Παρασκευή είναι η δική σας μέρα για να τον βγάλετε έξω. Μπράβο. Γιατί θα βγει Παρασκευή, γιατί ξέρει ότι μετά ακολουθεί δεύτερος γύρος. Λοιπόν, Σάββατο 30 Ιουνίου ξεκινάει η φάση των 16. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, stop. Σάββατο λοιπόν με... Τρίτη, 3 Ιουλίου. Έχουμε την φάση των 16. Από 30 Ιουνίου μέχρι τις 3 Ιουλίου η φάση των 16. Τετάρτη, Πέμπτη, κορίτσια, τους ξαναβγάζετε έξω. Τους πάτε και για ένα μπάνιο. Μπράβο. Έτσι, τους κυκλοφορείτε. Τετάρτη, Πέμπτη. Παρασκευή. Όχι, συνοδεύομαι, ξέρω εγώ. Ναι. Πούντος. Όχι, συνοδεύομαι. Δεν κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Λοιπόν. Δεν είμαι μόνη. Λοιπόν, Παρασκευή 6 Ιουλίου ξαναξεκινάμε. Μέχρι το Σάββατο, διήμερο, είναι η πρώιμη τελική. Τρίτη 10 Ιουλίου. Και τώρα είναι σαν να κορυφώνει τη διοργάνωση. Κυριακή, να Δευτέρα στο, πάλι στο κενό. Πίκτης, έτσι. Κυριακή, Δευτέρα πάτε και για μπάνιο. Πάλι Κυριακή. Ου, και Κυριακή. Κορίτσια, ερχόντεσαι εσείς, δεν μην μιλάτε. Δηλαδή. Και Κυριακή δίνει το. Ούτε του παπά, κορίτσια. Ναι. Και καμιά βάφτιση, κανένα γάμο εκεί. Βέβαια, θα πάτε μαζί. Θα ακολουθήσει ασυζητητή. Τώρα γιατί για άλλους γάμους, για άλλα βαφτίσια, για άλλες κοινωνικές υποχρεώσεις μέσα στο Μουντιάλ. Είναι δύσκολα. Κοίταξε, έχεις προγραμματίσει φέτος το καλοκαίρι να παντρευτείς. Δεν τα έχεις σκεφτεί όλα. Νομίζω ότι ο κλασικός ποδοσφαιρόφιλος δεν παντρεύεται Μάιο-Ιούνιο. Ούτε και στα ευρωπαϊκά Αύγουστο. Έχει οι ποδοσφαιρόφιλοι Απρίλιο το πολύ. Ή Σεπτέμβριο. Ή Σεπτέμβριο, ναι, μάνα. Εντάξει, Σεπτέμβριο θα χάσεις και ένα. Super League, δεν πειράζει. Ένα ΠΑΟΚ Λάρισα. Λάρισα. Εντάξει, δεν τρέχει και κάτι. Μπράβο. Θα παντρευτείς. Κομμάτια να γίνει. Ντεφ να γίνει. Ντεφ να γίνει. Στην εκκλησία με ακουστικό. Πρώτος θα είσαι φίλε ή ο τελευταίος. Λοιπόν, και αφού σταματάμε το Σάββατο 7 Ιουλίου, ξαναπάμε Τρίτη 10 Ιουλίου και Τετάρτη. Είναι η ημιτελική. Και από την Τετάρτη μέχρι το Σαββατοκύριακο πάλι τους έχετε ελεύθερους. Σαββατοκύριακο 14 Ιουλίου και 15 Ιουλίου είναι ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Το πιο ωραίο Σαββατοκύριακο της τετραετίας. Της τετραετίας είναι εκείνο το Σάββατο. Στις 14 Ιουλίου και την Κυριακή 15 Ιουλίου. Έχουμε τον μικρό τελικό και βεβαίως έχουμε και τον τελικό, ο μικρός τελικός στην Αγία Πετρούπολη και ο τελικός στην Μόσχα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε και το μεγάλο νικητή, θα έχουμε τη χώρα που θα το σηκώσει μέσα στη Μόσχα και... σιγά σιγά θα πούμε το πρόγραμμα των αγώνων, έτσι με ομίλους και τι βλέπουμε, πώς πάει αναλυτικά. Νομίζω καλύτερα στην δεύτερη, μετά. Θα ασχοληθούμε, μετά παίρνουμε και χαρτάκια να έρχεται μήνυμα τώρα. Ποδοσφαιρόφιλος. Εγώ παντρεύτηκα 30 Αυγούστου που παίζαμε εκτός με τα Γιάννενα. Ναι, ορίστε. Ο σωστός ο ποδοσφαιρόφιλος το έχει προβλέψει αυτό. Κοίταξε, αυτό είναι μικρό το κακό, ρε παιδί μου, ένα σούπερ... Και πάλι υπάρχουν τύποι που δεν το διανοούνται. Έτσι, τα έχουν προγραμματίσει όλα. Με αυτούς είμαστε. Έχω φίλο που παντρεύτηκε Δευτέρα, να ξέρεις. Και αναγκαστήκαμε. Λέει, ο παπάς δεν είχε απογευματινή ώρα και αναγκαστήκαμε να παντρευτούμε 11 το πρωί. Πω, 30 Αυγούστου, 11 το πρωί έχει 50 βαθμούς Κελσίου. 11 το πρωί. Γίνονται γάμοι το πρωί. Το έκανε 11 το πρωί για να προλάβω να δω τα Γιάννενα. Θεούλης. Γίνονται γάμοι 11 το πρωί. Ναι, άμα θες. Εντάξει, ανάμεσα στα βαφτίσια, γιατί πειράζει. Κοίτα, σε γαμοβάφτιση να το καταλάβω και πάλι απόγευμα ξέρω. Αλλά το πρωί 11. Να πούμε λίγο πόσο εξαντλητικό είναι αυτό με τη γαμοβάφτιση, παιδιά. Το καταλαβαίνω ότι δεν το έχετε προγραμματισμένο και ότι προκύπτει το παιδάκι. Ναι, σου λέει δύο σέλα, αλλά είναι κουραστικό και για τον καλεσμένο και ελπιθείτε και το μωράκι. Και μέσα στη ζέστη, μέσα στην εκκλησία. Μπράβο. Και το μωρό και ο γάμος. Ναι, είναι... Και ξέρεις, γίνεται πρώτα η βάφτιση, γιατί αβάφτιστο το παιδί δεν μπορεί να μπει στην εκκλησία. Εγώ θα σου πω. Ναι.
η κατάλληλη ημερομηνία, η κατάλληλη περίοδος για να παντρευτείτε είναι Δεκέμβριο. Είναι εκεί, όχι. Το Σεπτέμβριο που έχει τη διακοπή του πρωταθλήματος για εθνικές ομάδες. Δηλαδή αυτά τα φιλικά. Α, που δι... σκαλάκι. Αυτό έκανε, Σωτήρη. Είσαι ο άνθρωπός μου, γιατί αυτό λέω. Το σκέφτηκες έτσι ή έτυχε η ημερομηνία. Έτσι το σκέφτηκε, κουνάει κεφάλι. Όχι, έτσι το σκέφτηκες. 6 Σεπτεμβρίου, just. Μπράβο, και καλοκαίρι. Εγώ που έγινα κουμπάρα, 2 Σεπτεμβρίου το κάναμε, γιατί και ο κουμπάρος μου και εγώ βλέπουμε μπάλα. Και καλοκαίρι, δηλαδή δεν είναι ότι είναι χειμώνας, έχεις τελειώσει με την πολύ της και το χατήρι της νύφης. Και έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι δεν θα χάσει και κανένα μάτι σημαντικό και κάτι εκείνη τη μέρα να γίνεται. Και το κανονίζει, λέει Μάιο. Τι λες, με τελικούς και τελευταίες αγωνιστικές. Εμείς όταν ήρθε η ώρα πάντως να κανονίσουμε το γάμο, η κουμπάρα μου μας κοιτούσε σαν χαζή. Με το κουμπάρο μου βάλαμε κάτω τα προγράμματα, είδαμε πότε είναι οι διακοπές των εθνικών ομάδων και τις είπαμε, κοπελιά, και τα ξαναδείς. Τίποτα. 2 Σεπτεμβρίου είναι μία ημερομηνία που όντως είχαμε διακοπή. Και μετά την άλλη της την είχαμε βάλει το Νοέμβριο. Φυσικά διάλεξε Σεπτέμβριο για να μπορέσει να φανεί το μαύρισμά της. Σεπτέμβριο, ακριβώς εκεί, στην πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος. Νομίζω δύο αγωνιστικές παίζουν με το που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και μετά έχουμε την κλασική διακοπή που είναι ακόμη καλοκαιράκι. Είναι και για μας ευκαιρία να φεύγουμε σε Σαββατοκύριακα να γίνει ένας ωραιότατος γάμος. Πρέπει να σκεφτείς και τους καλεσμένους, ρε Λένη. Εσύ δεν έχεις πάει ποτέ σε γάμο μέρα που παίζει το οτιδήποτε ΠΑΟΚ. Ποτέ. Δεν γίνεται. Ποτέ. Εδώ σε γάμο πήγα, σε τελικό Champions League, και παιδιά στο τραπέζι είχα το κινητό να κουμπάει στο μπουκάλι του κρασιού γυρισμένο για να βλέπουμε τον τελικό Champions League, το δικό μας τραπέζι. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Είσαι αυτός που παντρεύεται ή αυτή που παντρεύεται. Θες οι καλεσμένους να είναι σε ένα τραπέζι. Ναι, μεν το κάνουν διακριτικά. Αλλά για μια μισή ώρα να βλέπουν το μάτς, να μην σηκώνονται καθόλου. Και την ώρα που λέει ο παπάς, η δέγινη να φοβείται τον άντρα και όλοι είναι εκείνη την ώρα σε αναμονή, να μπει το γκολ. Πατάει νύφη το πόδι και ακούγεται ένα «Ναι!» Αυτό. Και δεν ξέρεις από τι είναι. Παιδιά, να τα προσέχετε αυτά. Λοιπόν, ναι, πάμε στο διάλειμμα. Μας κάνει νόημα ο Σωτήρης. Θα έρθουμε με όλους τους ομίλοι, ναι, αναλυτικά. Ποιοι τέσσερις εθνικές ομάδες είναι ένα όμιλο, τα παιχνίδια, και θα κάνουμε και μια ασφαλή πρόβλεψη για το ποιοι θα περάσουν στη φάση των 16. Μόνο εδώ. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Το τραγουδάς την μπάλα αυτό το τραγούδι. Πού να βρω μια να σου μοιάζει. Ναι. Ας πούμε λοιπόν σιγά σιγά στους ομίλους, σε ρυθμούς Μουντιάλ παραμένουμε. Λογικό είναι η εβδομάδα που ξεκινάει το Μουντιάλ. Πέμπτη λοιπόν η μεγάλη μέρα. Και για ένα περίπου μήνα, έτσι, τόσο, ναι, δεν πάει, μέχρι, ναι, 15. Μέχρι 15 Ιουλίου. Παραπάνω από ένα μήνα, όχι, ένα μήνα 14 με 15. Έτσι. Θα είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ με φουλ μπάλα, φουλ παιχνίδια, φουλ δράση, φουλ στιγμές, φουλ συναισθήματα, όλα πολύ, γιατί μιλάμε έτσι για την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον πλανήτη. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά τους ομίλους, γιατί έχουμε τη φάση των ομίλων. Βέβαια. Οι ομίλοι. Ναι. Πρώτος όμιλος, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και Ουρουγουάη. Λοιπόν, ως οικοδέσποινα, έτσι, να μην δώσουμε μια θέση στη Ρωσία. Ναι, θα περάσει, δεν μπορεί. Είναι οικοδέσποινα, πρέπει λίγο να σμπροχτεί όπως και να έχει. Γενικώς να μην αποκλειστεί με το καλημέρα, δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον. Ντροπή. Είναι ντροπή, ναι. Φιλοξενεί τόσες ομάδες, τόσες χώρες, όλα τα φώτα είναι πάνω στη Ρωσία. Και έχεις τώρα για τη δεύτερη θέση, δύο προκρίνονται από κάθε όμιλο, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και Ουρουγουάη. Τι θα γίνει εδώ δεν τώρα. Δεν θες να δεις Ουρουγουάη στην επόμενη φάση. Όλα τα γουάι. Όλα θέλω τα να γουάι. Ακούσω τον κύριο Τσιόλη να λέει Παραγουάι σωστά μια φορά. Μια φορά, έτσι. Γιατί... Ποιο ήταν που δεν μπορούσε να πει. Ουραγουάι έλεγε. Ουραγουάι. Είχε κολλήσει και το έλεγε όλη την ώρα. Όλη την ώρα, ναι. Σε σχετικό σχόλιο που είχε κληθεί να κάνει. Ήτανε σε ένα Ουρουγουάι Περού, πρέπει να ήταν. Ναι. Δεν και είχε κολλήσει. Είχε κολλήσει και έλεγε διατητή. Διαιτητή, ναι. Αντί για διαιτητή. Αυτό το λένε και κάτι βαρούχες. Και... Ναι. Και Ουραγουάη. Το έλεγε πολλές φορές. Λοιπόν. Σε ποιον δίνεις τη δεύτερη θέση. Κοίτα, βγάζουμε το outsider που είναι η Σαουδική Αραβία. Ναι, δεν μπορεί. Έτσι, είναι ο αδύναμος κρίκος της τετράδας. Αν και κράτησε καλά χθες σε φιλικό. Είναι ο αδύναμος κρίκος της τετράδας. Οπότε βγάζουμε απ' έξω. Αίγυπτο με Σαλάχ. Αίγυπτο τώρα που ψάχνει την έκπληξη. Βέβαια, ποντάρει πολλά και στο Σαλάχ. Αν θα είναι ο Σαλάχ, αν δεν θα είναι ο Σαλάχ, αλλά και να μην είναι ο Σαλάχ, έχουμε τον Σαλάχ των φτωχών. Έτσι, τον Ουάρντα. Έτσι, τον Ουάρντα, βεβαίως. Αλλά θα πω Ουρουγουάη. Ουρουγουάη θα πας και εσύ. Ουρουγουάη θα πάω. Η Αίγυπτος μοιάζει περισσότερο ότι πάει για την έκπληξη. Έτσι, ναι. Τι μπορεί να κερδίσει από αυτόν τον όμιλο. Δεύτερος όμιλος.
Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, νομίζω. Είναι πιο ξεκάθαρα. Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο, Ιράν. Έτσι όπως το είπες, κρατάμε τους δύο πρώτους. Μπράβο, Πορτογαλία, Ισπανία, ίσως με ανάποδα. Να παίξει Ισπανία πρώτη θέση, Πορτογαλία δεύτερα. Δον Φερνάντο Σάντο. Φερνανντάου. Φερνανντάου Σάντο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, με το έτσι ακριβώς αφήνουμε. Τώρα που είπες πρωταθλητές Ευρώπης, έχω και μια συνέντευξη Βιερίνια. Ναι. Που λέει. Γιατί εννοείται τι υποστηρίζω Βιερίνια, έτσι τι θα υποστηρίζω Βιερίνια. Δεν είναι στο Μουντιάλ βεβαίως ο Αντελίνο, αλλά λέει για το Μουντιάλ της Ρωσίας, εύχομαι να κερδίσει η Πορτογαλία. Όπως και το 2016 δεν το πίστευε κανείς, μόνο εμείς και ο προπονητής, έτσι και φέτος δεν πιστεύει κανείς στην Πορτογαλία. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και όλοι πρέπει να σέβονται την Πορτογαλία. Έτσι. Είναι μια ομάδα που έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει. Σέβας. Ο Ζωάο Μάριο θα παίζει. Ζωάο δεν ξέρω αν είναι καν στην αποστολή. Πω. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο όμιλο. Βεβαίως. Γαλλία, Αυστραλία, Περού και Δανία. Και εδώ ξεκάθαρα νομίζω. Πόσο ξεκάθαρα. Γαλλία, Δανία. Το βγάζεις έτσι απ' έξω το Περού. Το βγάζω, ναι. Το σκληροτράχυλο Περού. Ναι, αν και θα ήθελα να προχωρήσει, γιατί θέλω οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής να προχωρήσουν. Βγάζουμε την Αυστραλία, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή για να το δούμε λίγο ρεαλιστικά. Ρεαλιστικά. Θεωρητικά βγάζουμε απ' έξω την Αυστραλία. Ναι. Ας πούμε ότι η Γαλλία θα προχωρήσει, έτσι. Την έχουμε μέσα τη Γαλλία. Ναι, εντάξει. Ναι. Δηλαδή από Περού, Δανία. Γκρισμάν, Μπενζεμά, Περού, Ριμπερί. Ο Μπενζεμά δεν είναι. Δεν είναι. Ο Μπενζεμά Γιατί δεν είναι. Ο Μπενζεμά είναι εκτός και απολαμβάνει τις διακοπές του. Σόπαινε. Βέβαια, δεν έχει ενημερωθεί. Λοιπόν, Περού, Δανία. Δανία θα πω. Ενώ θέλω να προχωρήσει από Λατινική Αμερική το Περού. Ναι, εγώ το Περού ήταν που είχε εκείνη τη μορφάρα τον προπονητή στο προηγούμενο Μουντιάλ. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν. Εγώ το αφήνω ανοιχτό γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο συγκεκριμένος όμιλος. Και παίζουν και στην πρεμιέρα Περού-Δανία. Περού-Δανία. Α, από εκείνο το παιχνίδι νομίζω ότι. Θα φανεί. Θα δούμε πολλά. 16 του μήνα, έτσι. Ναι. 16 του μήνα. Τέταρτος όμιλος. Αργεντινή, Ισλανδία, Κροατία, Νιγηρία. Λοιπόν, θα δώσω το εισιτήριο κατευθείαν στην Αργεντινή. Ωραία. Δεν γίνεται. Και δεύτερη. Η Ισλανδία ήταν που είχε προχωρήσει πολύ στο Euro. Θυμάσαι που ήταν, ναι, η έκπληξη, ναι, ναι, έτσι. Που πανηγυρίζαν, ναι, και οι δύο χιλιάδες. Βγάζω απ' έξω την Νιγηρία. Εντάξει, τη βγάζω, ναι, απ' έξω. Κροατία, λογικά. Λογικά. Ζορίστηκε και στο φιλικό. Ζορίστηκε και με στο τη Σαουδική Αραβία, ναι, 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 ναι. Λες η Ισλανδία να ξανακάνει καμιά έκπληξη. Ας πούμε Κροατία. Κροατία. Ας πούμε. Και πότε παίζουν αυτοί μεταξύ τους. Τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική. Ενδεχομένως να έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μπορεί να παλεύουν, ναι, για το δεύτερο εισιτήριο, έτσι. Ναι. Πάμε στον πέμπτο όμιλο. Βραζιλία, Ελβετία, Κωνσταρίκα, Σερβία. Το ο πιο φωτιά όμιλο. Έμα, ναι, και άμμος. Ναι. Έμα και άμμος. Λοιπόν, έτσι με καθόλου αντικειμενικά κριτήρια δίνουμε εισιτήριο στη Βραζιλία. Και στη Σερβία. Και στη Σερβία. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Σκέψου το παιχνίδι τώρα Ελβετία-Σερβία, έτσι. Ναι. Σερβία-Ελβετία. Δεύτερη αγωνιστική 22 Ιουνίου. Ο Πρέγιοβιτς ήδη ανεβάζει φωτογραφίες για αυτή την ημερομηνία. Δεν μπορώ να περιμένω. Ναι. Δεν μπορώ Λογικό να περιμένω. Λογικό είναι ο άνθρωπος. Ναι. Ελβετία γεννήθηκε, Σερβία νιώθει μέσα του Σέρβος. Ναι. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για εκείνον. Και νομίζω. Δεν ξέρω, αίμα κι άμμος είναι το συγκεκριμένο. Αλλά εντελώς. Και η Κωνσταρίκα όμως είναι καλή παραδοσιακά. Εντελώς συναισθηματικά θα πούμε Βραζιλία-Σερβία. Ωραία. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς το δικό μας πλάνο. Δεν κατάλαβα. Σας παρακαλώ. Έκτος όμιλος. Γερμανία. Και εδώ είναι δύσκολο. Γερμανία, Μεξικό, Σουηδία, Νότια Κορέα. Βγάζει την Νότια Κορέα απ' έξω. Βγάζουμε την Νότια Κορέα. Γερμανία σίγουρα. Γερμανία δεν γίνεται, παιδιά, Μουντιάλ. Γενικά. Και θα προχωρήσει, ναι, κιόλας η Γερμανία, ναι, έτσι. Μέχικο or Sweden. Μέχικο or Sweden. Χωρίς με Όλσεν. Κοίταξε, χωρίς πόντους Βέρμπλουμ όμως. Ναι, αλλά με Όλσεν. Γιατί έχει κλείσει την πόρτα της Σουηδίας. Δεν με θέλετε, κύριε, δεν σας θέλω 10. Έτσι. Δίνω μόνο ένα εισιτήριο. Πού θα το δώσεις? Στη Γερμανία σίγουρα. Το δεύτερο, Μεξικό ή Σουηδία. Είναι δύσκολο. Και αυτοί παίζουν τελευταία αγωνιστική. Το έχουν κάνει έτσι το πρόγραμμα. Για μέχρι τέλους να έχεις αγωνία, ναι, 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 ρε παιδί μου, να δεις ποιος από τους δύο θα πάρει το εισιτήριο το δεύτερο. Μεξικό. Κι εγώ. Μεξικό. Κι εγώ Μεξικό θα πω. Έβδομος όμιλος. Καλά, εντάξει. Βέλγιο, Παναμά, στην νησία, Αγγλία. Τώρα, αν πούμε την Αγγλία ότι δεν θα περάσει, θα είναι το γέλιο της χρονιάς.
Εντάξει, πιστεύω θα περάσει. Κάθε χρόνο, σε κάθε ποδοσφαιρική διοργάνωση, ας τους το δώσουμε. Και το Βέλγιο φυσικά, και παίζουν μεταξύ τους τελευταία αγωνιστική. Αν η Αγγλία δεν τα πάει καλά. Καθόλου απίθανο. Καθόλου απίθανο, γιατί για την Αγγλία μιλάμε. Τελευταία αγωνιστική θα παίζει με το Βέλγιο. Δύσκολο παιχνίδι. Το Βέλγιο πέρασε από το δικό μας όμιλο, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Α, όχι, ρε. Για το Euro ήταν. Για το Euro ήταν, ναι, με το Βέλγιο. Λοιπόν, και 8ος όμιλος, Πολωνία, Σενεγάλη. Εμείς είχαμε τους Σέρβους. Είναι Σενεγάλη στο Μουντιάλ. Γιατί να μην είναι Σενεγάλη στο Μουντιάλ. Κολομβία, Ιαπωνία. Και δεν είναι Ολλανδία, Ελένη. Ούτε είναι Σενεγάλη. Ούτε Ιταλία είναι. Αυτό, δεν είναι Ιταλία, δεν είναι Ολλανδία. Ντροπής πράγματα. Ούτε Ιταλία είναι. Πολωνία, Σενεγάλη, Κολομβία, Ιαπωνία. Και εσείς υποστηρικτές της Ιταλίας και της Ολλανδίας, κάθεστε τώρα και ψάχνετε άλλη ομάδα για να υποστηρίξετε. Με την Πορτογαλία θα πάω, τι θα κάνω. Εντάξει, η Πορτογαλία ούτως ή άλλως έχει μια θέση στην καρδιά μας για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα πάμε Πορτογαλία. Λοιπόν, εδώ τώρα τι θα γίνει. Η μία θέση είναι Πολωνία και η άλλη Κολομβία. Πολωνία. Ναι, και εγώ βγάζω απ' έξω Σενεγάλη και Ιαπωνία. Αν και η Ιαπωνία στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε προχωρήσει μέχρι τους 8, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί που τους βρήκαμε εμείς. Πολωνία, Κολομβία. Ωραία. Εντάξει, Σενεγάλη και Ιαπωνία το βγάζουμε απ' έξω. Πάμε καθαρά με outsider, έτσι. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν θα μπούμε στην επόμενη φάση που είναι ο νικητής φάση του τρίτου το 16, ομίλου με το δεύτερο του τέταρτου ομίλου και τέτοια. Έχουν βγει τα ζευγάρια πώς θα πάει. Δηλαδή ο νικητής του τρίτου ομίλου θα πάει με τον δεύτερο του τέταρτου ομίλου, του έτσι, πρώτου ομίλου πάνε. Με τον δεύτερο. Χιαστή θα πάνε όλα τα παιχνίδια και αντίστοιχα θα βγουν και τα ζευγάρια και τα μάτς. Θα τα αναλύσουμε αυτά μετά τις 28 Ιουνίου. Σε δύο εβδομάδες. Φάση των 16, 30 Ιουνίου με 3 Ιουλίου, έτσι. Ναι. Και μετά πάμε στην προημιτελική φάση, στην ημιτελική, μικρός τελικός και τελικός το Σαββατοκύριακο 14 με 15 Ιουλίου. Έτσι, μια πρώτη ανάγνωση του Μουντιάλ. Ωραίοι όμιλοι είναι οι περισσότεροι. Δηλαδή, μόνο ο τελευταίος νομίζω δεν έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον τι θα γίνει. Με Πολωνία, Σενεγάλη, Κολομβία, Ιαπωνία. Όλα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά όπως και να το κάνουμε, σαφώς και απουσιάζει η Ιταλία, σαφώς και απουσιάζει η Ολλανδία. Απουσιάζουν έτσι για μένα μεγάλες ομάδες, ιστορικές ομάδες, βαριές φανέλες. Συγγνώμη, Μουντιάλ χωρίς Ιταλία γίνεται. Δεν γίνεται. Χωρίς Ολλανδία. Χωρίς, εμένα που είναι αγαπημένη μου εθνική, δεν γίνεται πραγματικά. Δεν ξέρω πώς θα τα αντέξω. Δεν με νοιάζει τι λέει. Αλλάζω θέμα βεβαίως γιατί το κλείνουμε το Μουντιάλ. Έχουμε και αυτή την ατάκα. Θα λέμε και θα συζητάμε για Μουντιάλ όλον τον Ιούλιο. Έχουμε πολλά να πούμε και να συζητήσουμε στην πορεία των ημερών. Πάμε λοιπόν στα δικά μας, στον Όσκαρ Γκαρσία, ο οποίος μίλησε και θέλησε με το μυαλό του, με το νου του, να δώσει μία απάντηση στο Ραζ Βαλουτσέσκου, βεβαίως. Μήπως είναι ταραγμένος από το χτύπημα. Κοίταξε, ακόμα. Είναι απάντηση αυτή, σπουδαία απάντηση, το δε με νοιάζει τι λένε και γεμάτο επιχειρήματα. Ναι. Σε κατηγορεί κάποιος για κάτι. Εγώ σου λέω ότι έχει άδικο, ρε παιδί μου, ναι. Ότι είναι εμπαθής απέναντί σου. Δεν έχεις επιχειρήματα να στηρίξεις. Και η απάντησή σου είναι: δεν απαντάω σε λόγια που είναι για τα σκουπίδια. Δεν με νοιάζει καν. Τι μπορεί να λέει, είναι η απάντηση του Όσκαρ Γκαρσία στις δηλώσεις του Λουτσέσκου σε ρουμάνικη στο σελίδα. Δεν ήταν μόνο αυτές οι δηλώσεις του Λουτσέσκου. Πολλές φορές ο προπονητής του ΠΑΟΚ μίλησε για τον Ισπανό τεχνικό, για το θέατρο που είδαμε στο γήπεδο της Τούμπας. Νομίζω ότι το έπιασε πάρα πολύ ωραία ο Λουτσέσκου στη τελευταία του συνέντευξη, γιατί είπε ότι όταν είσαι προπονητής και δείχνεις στους παίκτες ότι φοβάσαι. Ναι. Πώς μπορείς να πεις την επόμενη μέρα στα αποδυτήρια. Πάμε να παλέψουμε. Και να τους κοιτάξεις στα μάτια και να τους πεις πάμε να παλέψουμε και δεν μας σταματάει τίποτα. Και γενικά να τους δώσεις κίνητρο και νοοτροπία νικητή, νοοτροπία μαχητή. Έτσι είναι. Δηλαδή, όταν είσαι προπονητής, αντιλαμβάνεσαι απόλυτα το ρόλο του αντιπάλου σου και γενικά το ρόλο του προπονητή. Ποιος είναι ο ρόλος του μέσα στα αποδυτήρια. Και πόσο μάλλον σε μια μεγάλη ομάδα, έτσι. Δεν παίζεις, ρε παιδί μου, σε 15η ομάδα όπως, στην κατάταξη. Όπως είπε είσαι και στην τρίτη ομάδα όπως της χώρας. Όπως είπε και ο Λουτσέσκου,
οι Ισπανοί έχουν ανεβάσει το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πολύ ψηλά. Γνωρίζω για τις αξίες των Ισπανών και των ποδοσφαιριστών και των προπονητών. Η νοοτροπία και η συμπεριφορά του Γκαρσία δεν συνάδει με την κουλτούρα της Ισπανίας. Έτσι, έτσι. Όλοι αγαπάμε και το ισπανικό ποδόσφαιρο και τους Ισπανούς. Και βεβαίως αναγνωρίζουμε την προσφορά τους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά αυτά που είδαμε στην Τούμπα ήταν αστεία πράγματα. Και ο Λουτσέσκου επιμένει και τα λέει, λογικό είναι, όπως είπε και ο συνεργάτης του, νιώθει ότι το πνίγει το δίκαιο, ρε παιδί, ναι. Πώς να το κάνουμε να τώρα, κάτι. Πώς να μετριάσει την... Όταν έχεις κάτι άδικο, ναι. Έστω. Ότι έχεις άδικο. Εγώ. Να πάω στην αντίθετη πλευρά. Δεν θυμάμαι τελευταία φορά ποτέ. Ότι είχα άδικο, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι, 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 ναι. Έχω δίκιο. Και σε αυτό έχω δίκιο. Λοιπόν. Πες ότι έχεις άδικο, έστω. Ναι, παιδί, ναι. Μισό Λουτσέσκου και πετάς. Θεωρητικό αυτή σενάριο. Την πρώτη φορά την ατάκα ότι μας κλέψανε. Ναι. Τι κάνεις. Καταλαβαίνεις ότι έχεις άδικο, το μαζεύεις, δεν το ξαναλες. Εδώ μιλάμε για το Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος δεν έχει σταματήσει καθόλου να το λέει. Γιατί πραγματικά τον πνίγει το δίκιο. Εντάξει, όταν πιστεύεις ότι έχεις δίκιο σε κάτι. Δεν σταματάς να το λες. Δεν θα το λες. Δεν θα ορίεσαι για αυτό το πράγμα. Πώς λέει ο κύριος Γιώργος, και να το λέτε. Και να το λέτε. Ακριβώς. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα, κάπου διάβασα για Ντάριο Σύρνα, έτσι. Ναι. Τι γίνεται με αυτό το παιδί. Ότι απέρριψε Κάλιαρι και Ίντερ λόγω Premier League. Ενώ προχθές λέγαμε ότι είναι κοντά στην Ίντερ. Βρέθηκε στην Ιταλία για λογαριασμό της Κάλιαρη. Ήταν να υπογράψει εκεί. Δεν προχώρησε συγκεκριμένη υπόθεση και μετά διαβάζουμε μέσα από το ιταλικό Sky Sports ότι ο Σύρνα, ο 37χρονος Κροάτης, ο οποίος βρέθηκε και στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, είναι κοντά στην Ίντερ. Ναι. Έτσι, ότι τον κοιτάνε οι νεραντζούρι και ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά τους για ένα χρόνο συμβόλαιο, έτσι. Ωραία. Για συνεργασία μαζί του με προοπτική ενός χρόνου. Τελικά δεν κάθεται ούτε Ίντερ. Όχι, ξαναέρχεται το Sky Italia και λέει ότι παρά το ενδιαφέρον που προέκυψε από την Ίντερ, ο ίδιος απέρριψε την προοπτική και να τον πάει στην Καλάμπρια, ναι, καθώς έχει ως αποθυμένο να αγωνιστεί σε ομάδα της Premier League. Μάλιστα. Ούτε Ίντερ, ούτε Κάλιαρη. Κοίταξε, μάλλον θέλει να πάει Πρέμιερ. Κοίτα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι. Γιατί μένει να δούμε πού θα υπογράψει τελικά. Δεν το βάζει κάτω ο Σύρνα. Σου θυμίζει κάτι από το πρόσφατο ασπρόμαυρο παρελθόν. Σε αυτή την ηλικία και με κάψα για Πρέμιερ και να συνεχίσει με το ζόρι. Όχι. Δεν σου θυμίζει λίγο τον Ντίμιταρ. Τον Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ. Ναι. Αυτός αγωνίστηκε όμως στην Πρέμιερ. Και πολλά χρόνια. Ναι, και ήθελε να ξανα... Δηλαδή δεν το έπαιρνε απόφαση ότι πια δεν είναι για Πρέμιερ και κοίτα, το πάλευε. Κάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, ναι, για τους ποδοσφαιριστές. Πόσο μάλλον με αυτούς με μεγάλη προσωπικότητα. Επειδή έχω μιλήσει με αρκετούς από αυτούς για το πώς αντιλαμβάνονται τη στιγμή που πρέπει να πάρουν την απόφαση να κρεμάσουν τα παπούτσια τους, πίστεψέ με ότι είναι μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που καλούνται να πάρουν, γιατί έχουν μάθει σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, σε μία καθημερινότητα. Σκέψου, εσύ πώς πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά σου, παίρνεις το ίδιο αστικό, πας στη δουλειά, ξέρεις τι ώρα σχόλας, ακολουθείς επί 20 χρόνια να πω, ναι, την ίδια δουλειά, ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και ξαφνικά μετά από 20 χρόνια καλείς ένα... Η γυναίκα του Σνάουτνερ δεν το είχε πει. Ναι. Ότι... Έκατσε σπίτι και άρχισε να παίζει όλη την ώρα PlayStation. Και στη συνέντευξη του τότε το είχα διαβάσει. Μπράβο. Και ο Μπουφόν το είπε ότι ναι, σκέφτομαι τη στιγμή που θα σταματήσω, όχι τόσο γιατί θα σταματήσω, αλλά γιατί θα πρέπει να αποχωριστώ μια καθημερινότητα που για πόσα χρόνια ήταν ο τρόπος ζωής μου. Και ξαφνικά πρέπει να το αλλάξει εντελώς. Δηλαδή, αν βάλουμε λίγο και τον εαυτό μας σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, και όταν μιλάμε και για ποδοσφαιρικές καριέρες ή γενικά καριέρες αθλητών που ξέρουν ότι έχει μια πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης. Ναι. Και όταν μιλάμε για τέτοιες καριέρες σε αυτό το επίπεδο, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Με 3-0 στη σειρά των μικρών τελικών σφράγισαν την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Το έκαναν μέσα στην έδρα του Προμηθέα. Δύσκολο παιχνίδι. Όπως και το πρώτο παιχνίδι στην Πάτρα. Και τα τρία ήταν δύσκολα, γιατί νομίζω ότι μιλάμε για ένα χρονικό σημείο που είναι το τέλος της σεζόν, που οι ομάδες είναι κουρασμένες, φορτισμένες ψυχολογικά, συναισθηματικά, κουρασμένες σωματικά. Οπότε
έπρεπε μέχρι τέλους να είναι απόλυτα συγκεντρωμένες για να... γιατί γι' αυτό παλεύουν, έτσι, για την τρίτη, τέταρτη θέση. Κακά τα, κακά τα ψέματα. Έχεις στο δίκιο, δεύτερο ναι. πρωτάθλημα. Μπράβο. Έτσι. Γιατί είναι ένα άλλο πρωτάθλημα μέχρι την τρίτη θέση και άλλο για τον πρώτο και το δεύτερο. Στο δεύτερο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που του άξιζε. Τρίτη θέση λοιπόν. Σε μια χρονιά που δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, σε μια από τις πιο δύσκολες χρονιές για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, σε μια χρονιά μετάβασης από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αφήσει το στίγμα του για πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ομάδα του Δικεφάλου, είχε το τιμόνι για πάρα πολλά χρόνια και ξαφνικά βρέθηκε ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος δεν έγινε εύκολα αποδεκτός από την οικογένεια του Ελένη, Δικεφάλου. Ξέρεις πώς το παρομοίασες στο μυαλό μου, όταν οι γονείς παίρνουν διαζύγιο. Ναι. Και η μαμά των παιδιών είναι φοβερή και cool και πολύ γλυκιά και τα περιποιείται. Όποια μαμά και να έρθει στο σπίτι δεύτερη, στην αρχή θα είσαι πολύ επιφυλακτικός και σίγουρα αρνητικός. Στην πορεία είναι στο χέρι του άλλου να σε κερδίσει. Ναι. Χωρίς αυτό να είναι δίκαιο, έτσι. Δεν λέω ότι είναι δίκαιο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, όταν αποχωρίζεσαι το Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το Δικέφαλο, όποιος και να ερχόταν μετά. Όποιος και να ερχόταν μετά θα είχε μια χή δυσκολία στην αρχή. Το είχε πει και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου εδώ στη συνέντευξη που είχε δώσει, ότι το συζήτησε αυτό με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, γιατί ήξερα ότι όταν θα έρθουμε θα γίνεται αυτόματα η σύγκριση. Ναι, ναι. Έτσι, ότι πολλές φορές θα βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο, ότι θα έρθουν αυτές οι στιγμές. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν του πήγαιναν και τίποτα καλά. Αυτό είχε στους τραυματισμούς. Ήταν μια... πήραν πολύ πίσω. Ήταν μια ομάδα λαβωμένη, δηλαδή εγώ δεν θα ξεχάσω. Κάθε μέρα κάτι συνέβαινε. Μέχρι το Δεκέμβριο που ήταν το κλίμα κατά Λουτσέσκου και κατά του Παπαθεοδόρου, έτσι. Νομίζω ότι και οι δύο προπονητές μας έμαθαν κάτι πολύ σημαντικό φέτος. Υπομονή. Έτσι. Αυτό, η αρετή της υπομονής. Καμία ομάδα, κανένα σύλλογος δεν χτίστηκε από μία μέρα, σε μία μέρα μάλλον, έτσι. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται πίστη στο πλάνο. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έπιασε το ταβάνι του. Συγχαρητήρια σε όλους. Μου άρεσε πάρα πολύ και το κλίμα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ εκεί στην Πάτρα. Μπράβο, πολύ ήταν δυνατά, πάλι εκεί. Πολύ δυνατά τα ΠΑΟΚ και έστησαν τη δική τους ασπρόμαυρη κερκίδα και το δικό τους πάρτι. Πήγαν εκεί οι Αμερικανοί, ο Λάκη Τζόουνς, ο Πέτεγουέι, ο Κουρουμπάλι. Το έζησαν πολύ έντονα. Πολύ ωραία βιντεάκια με τον Γκος να έχει το μετάλλιο στο στήθος του και να λέει είναι ευχαριστώ. Είναι το πρώτο που κέρδισε. Είναι το πρώτο. Μετά από 13 χρόνια πόσα είμαι, έχω κάτι και εγώ να θυμάμαι, έτσι. Φιλ Γκος. Πολύ ωραίες δηλώσεις και από τον Πέτεγουέι, έτσι, ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι η ατάκα του, τι διαδρομή ήταν αυτή, τα λέει όλα. Δεύτερη ναι. χρονιά στην Ευρώπη που γράφεται στα βιβλία. Τι διαδρομή ήταν αυτή, εγώ αυτή την ατάκα κρατάω, έτσι. Ναι. Τελείωσα τη σεζόν καλύτερα από ό,τι είχα φανταστεί, με έναν εξαιρετικό οργανισμό όπως ο ΠΑΟΚ και μερικούς εξαίρετους συμπαίκτες. Χθες που ήταν ένας υπτάμενος Πέτεγουέι, δηλαδή κάτι καρφώματα, κάτι πτήσεις που έκανε στα lay-up, ήταν φοβερός. Άμα είναι στην καλή του μέρα, τελειώσαμε τη χρονιά δυνατά και γνωρίζω ότι η τρίτη θέση στην Ελλάδα είναι σαν πρωτάθλημα. Ευχαριστώ ΠΑΟΚ για όλα. Το ίδιο είπε και ο Γκος, ότι υπό άλλες συνθήκες δεν θα πανηγύριζα ποτέ την τρίτη θέση, αλλά γνωρίζοντας τις συνθήκες και την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, για μένα σημαίνει κάτι, σημαίνει έτσι. Πολλά έτσι. Αυτή η τρίτη θέση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Ναι, γιατί ξεφύγαμε λίγο από την ώρα μας. Θα επανέλθουμε με πιο ποδοσφαιρικά. Σήμερα είναι ωραία μέρα. Με πιο ποδοσφαιρικά, αλλά νομίζω ότι χρειαζόταν να σταθούμε λίγο στο μπάσκετ και στα όσα κατάφεραν αυτά τα παιδιά. Που μπράβο και ευχαριστούμε, τίποτα άλλο. Ξεκινάνε τις διακοπές τους, έτσι. Ναι. Καλό καλοκαίρι και φιλάκια από όλους. Καλά, οι μπασκετικοί έχουν και μεγάλη σεζόν για διακοπές. Και ξεκινάνε και αργά, έτσι, αυτοί. Ναι. Δηλαδή τον Αύγουστο... Μαζεύονται Σεπτέμβριο, νομίζω, ναι, για την προετοιμασία. Ναι. Είναι ποιοτική, ρε εσύ. Είναι ποιοτική. Μπορεί να τελειώνουν λίγο πιο αργά από τους ποδοσφαιρικούς, αλλά είναι ποιοτική. Θα λείψουν στο καλό διάστημα, στο ζεστό διάστημα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Με μια πάρα πολύ άσχημη είδηση μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστή η απώλεια του Παύλου Γιαννακόπουλου, έτσι, ένας άνθρωπος... Έμβλημα για τον ελληνικό αθλητισμό. Έμβλημα για τον ελληνικό αθλητισμό, εμβληματικός ηγέτης του Παναθηναϊκού,
ένας άνθρωπος τον οποίον όλοι οι Παναθηναϊκοί, όλος ο Παναθηναϊκός χρωστάει πάρα πολλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε την ζωή του στον Παναθηναϊκό. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με το ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχει και ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Είναι μια δύσκολη μέρα, υπάρχει και παιχνίδι σήμερα. Δύσκολη μέρα και για την οικογένεια Γιανακόπουλου και για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods αναζητεί τις λέξεις για να αποχαιρετήσει τον Παύλο Γιανακόπουλο, τον άνθρωπο που άλλαξε το ρου της ιστορίας της, το ελληνικό μπάσκετ, τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Παύλος Γιανακόπουλος μπορεί να έφυγε σήμερα, αλλά οι ιδέες του θα ζουν και θα δημιουργούν νέες γενιές Παναθηναϊκών για πάντα. Παύλος Γιανακόπουλος, ο άνθρωπος που θα ζει για πάντα στις καρδιές μας. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Τι να πούμε. Δεν υπάρχουν λόγια, έτσι. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές για όλη την οικογένεια. Δεν χωράνε χρώματα σε αυτές τις ειδήσεις, έτσι. Τι να πούμε για τον Παύλο, έτσι, για τον Παύλο Γιανακόπουλο. Εδώ στο άρθρο διαβάζω ότι έφυγε ανήμερα της εγγραφής του πριν 47 χρόνια στο σύλλογο. Μάλιστα. Τίποτα, κουράγιο και καλή δύναμη στους οικείους του, καλή δύναμη στην οικογένειά του. Τι να πούμε, δεν έχουμε λόγια, είναι μια έτσι πολύ δυσάρεστη είδηση. Σε πολύ κομβικό σημείο. Κομβικό σημείο και πολύ δύσκολο το κλίμα εν ώψη και του παιχνιδιού. Έτσι, και προχθές ανέλαβε ο Δημήτρης, ο γιος του, τον ερασιτέχνη. Έτσι ακριβώς. Και έκανε και δηλαδή. Εντάξει, σε αυτά τα πράγματα δεν τα προγραμματίζει, ναι, σου έρχονται από το πουθενά. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Με αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση ξεκίνησε η Κυριακή μας και εμείς μπήκαμε σε αυτή την ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, προχωράμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προχωράμε. Είναι δύσκολη. Εντάξει, καλώς πάντων. Είναι συμπαθής, έτσι. Ναι, okay. Δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει να κάνει με. Ήταν συμπαθής. Δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει να κάνει με τον Άρη, αλλά ποιος δεν γνωρίζει τι εστί Παύλος Γιανακόπουλος. Έτσι. Ποιος δεν έχει να σου πει μια ιστορία για τον Παύλο Γιανακόπουλο στην τελική. Δεν υπάρχουν λόγια. Λοιπόν, να το κλείσουμε αυτό το πολύ δυσάρεστο κομμάτι και να πάμε στο ντοκιμαντέρ. Στο ντοκιμαντέρ, βεβαίως. Με final. Ντοκιμαντέρ. Πριν πάμε στο ντοκιμαντέρ, όμως, μας ζήτησε εδώ ο φίλος μας να κάνουμε να δώσουμε τέτοιο. Νικητή Μουντιάλ. Πρόβλεψη κατάκτησης, έτσι. Όχι, δεν θα εκτεθούμε εμείς στον αέρα αυτής της πόλης και θα δώσουμε ονόματα αν δεν δούμε τη φάση των ομίλων. Και να δούμε λίγο και τα πρώτα παιχνίδια. Δεν ξέρουμε απ' έξω όλες τις εντεκάδες και τις 23. Δηλαδή έχουμε κάνει, αν εξαιρέσει εγώ τη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία που έπρεπε να τα ξεψαχνίσω λίγο καλύτερα, γιατί είναι αυτά τα αφιερώματα που θα δείτε σε πολύ λίγο καιρό να ανεβαίνουν και αυτά τα αφιερώματα τα οποία θα διαβάσετε στα sites. Έτσι, άλλες ομάδες δεν τις έχω δει πολύ καλά. Ούτε εγώ ξανοίγω με Ρωσία και Σαουδική Αραβία μπορώ να σας πω τα πάντα. Ποιος είναι ο προπονητής, που ποντάρουν, τι κάνουν. Θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Τι θα ήθελες? Τι θα ήθελα. Τι θα ήθελες? Σωτήρι για το Μουντιάλ. Κατάκτηση Αργεντινή. Το προβλέπεις κιόλας και το θες και το λες. Τι λες? Πρόβλεψη. Δεν ξέρει, ούτε είναι άμα δεν απαντάει, ούτε ο Σωτήρης, παιδιά. Είναι δύσκολο. Εγώ ποια είμαι να μιλήσω? Εγώ παραδοσιακά, έτσι, ναι. Παραδοσιακά, γιατί έχω και μία έτσι αγάπη ιδιαίτερη στους Βραζιλιάνους. Η μοίρα με έχει οδηγήσει, με έχει ρίξει. Σε νεγάλη. Λοιπόν, όχι, παραδοσιακά λοιπόν, επειδή η μοίρα μου συνδέεται και το έχει η μοίρα μου με την Βραζιλία, δεν μπορώ. Βραζιλία θα πας. Ναι, σάμπα. Αν ήταν η Ιταλία όμως θα ήσουν η Φόρτσα Ιταλία. Ιταλία. Ναι, εννοείται. Φόρτσα Ιταλία εδώ και τα σχετικά. Εγώ που παραδοσιακά είμαι Φόρτσα Οράνιε. Θα πας με Πορτογαλία. Θα πάω με Πορτογαλία τώρα. Κοίταξε. Τι θα ήθελα. Ρε παιδί μου. Δεν με χαλάει η Βραζιλία. Με χαλάει η Αργεντινή. Ο Δον Φερνανδάου ούτως ή άλλως έχει την αγάπη μας και την υποστήριξή μας. Δηλαδή να πάει μέχρι τελικό. Στον τελικό τώρα, αν είναι Πορτογαλία-Βραζιλία, εντάξει, θα σου πω ας κερδίσω καλύτερος. Με μια έτσι μεγαλύτερη αγάπη στη Βραζιλία. Αλλά δεν σου λέω ότι δεν θα υποστηρίξω και την Πορτογαλία. Ναι. Αν πάει εντάξει Γερμανία-Πορτογαλία, εννοείται ότι θα είσαι με την Πορτογαλία.
Υπό καμία συνθήκη. Δέχομαι μεγάλο μπούλινγκ από το σπίτι μου γιατί. Γερμανία. Ναι, full. Nationalmannschaft. Ναι, full. Χρόνια ποτέ τώρα. Ποτέ και για κανένα λόγο δεν υποστήριξα τη Γερμανία. Οπότε θέλω να σου πω ότι τους αγαπώ κι αυτούς. Δηλαδή δεν είναι καρδιά αυτή. Πολύ αγάπη είναι. Μέσα σου. Ναι, αγκινάρα είναι. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, κλείνουμε το κεφάλαιο Μουντιάλ γιατί ξαναγυρίσαμε για σήμερα. Ούτως ή άλλως για ένα μήνα δεν θα λέμε τίποτα άλλο νομίζω. Βγήκε από την Κροατία πριν από λίγο, ενώ είχαμε δεδομένη έτσι, την συμφωνία του Μαρίν Λέοβατς με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Ναι. Μάλιστα χθες οι Κροάτες έλεγαν ότι απομένει το διαδικαστικό, το τυπικό σκέλος. Να περάσει εξετάσεις και τα λοιπά. Τις πέρασε τις εξετάσεις, ανέφεραν οι Κροάτες. Απέμενε η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ ΠΑΟΚ και Δυναμό, έτσι. Γιατί τελειώνει ο δανεισμός του, τελείωσε ο δανεισμός του στην Ριέκα. Η Ριέκα δεν μπορούσε να τον κρατήσει, δεν μπορούσε να καλύψει ούτε αυτά που ήθελε ο ΠΑΟΚ, ούτε και τα οικονομικά θέλω του Λέοβατς. Οπότε εξέφρασε ενδιαφέρον η Δυναμό Ζάγκρεπ, ναι, η οποία έδινε 350 χιλιάρικα στον ΠΑΟΚ, συν ποσοστό μεταπόλησης 20% για να πάρει τα δικαιώματα του Λέοβατς. Πόσα χρήματα είπες? 350 χιλιάρικα. Ωραία. Συν 20% ποσοστό μεταπόλησης. Ο ΠΑΟΚ ζήτησε 400.000 ευρώ και χωρίς ποσοστό μεταπόλησης, γιατί θεωρεί ότι στην ηλικία του Λέοβατς δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον, να το πούμε, το να διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης. Οπότε αποχαιρετάμε Σωτήρη Δασκαλάκη βεβαίως. Και καλωσορίζουμε Γιάννη Ζάτση. Έτσι ακριβώς, έχουμε αλλαγή στην κονσόλα μας. Και ζήτησε λοιπόν ο ΠΑΟΚ 400.000 χωρίς ποσοστό μεταπόλησης. Εντάξει, δεν απήχαν πολύ οι δύο πλευρές. Σιγά τη διαφορά, έτσι. Ναι. Για να τελειώνει, να μην το ξέρω πάρα πολύ μετά. Κόσμο του ΠΑΟΚ που κατευθείαν έσπευσε να σχολιάσει. Τα βάζουμε εμείς αυτά τα 50.000 παιδιά. Αν η συμφωνία να πέσει στο κενό. Λοιπόν, φάνηκε ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά, ότι έχει ανοίξει έτσι ένας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Από τη στιγμή λοιπόν που και ο Λέοβατς θέλει να παραμείνει στην πατρίδα του, από τη στιγμή που δεν υπολογίζεται και από τον Ράσβαν Λουτσίσκου, πέρασε οι ιατρικές εξετάσεις και όλα έδειχναν ότι κλειδώνει. Μέσα στην εβδομάδα κλειδώνει το deal, θα γίνουν έτσι τα απαραίτητα έγγραφα, θα ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της συμφωνίας και θα ανακοινωθεί από την Δυναμό Ζάγκρεπ. Έρχεται όμως σήμερα δημοσίευμα. Μέχρι σήμερα όμως. Το οποίο τι λέει? Παιδιά, δεν θέλουμε τέτοια εκεί στην Κροατία. Λίγο. Συνέλφεται. Συνέλφεται, που λέει και ένας φίλος μας μικρός. Ναι. Λοιπόν, ένας 25χρονος διεθνής αριστερός μπακ της ΟΣΙΓΕΚ. Την έχεις ξαναματακούσει? Την ΟΣΙΓΕΚ. Αν παίζεις στοίχημα, την έχεις ακούσει. Ουδέποτε. Μπόρνα Μπάριτς, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί για την Δύναμο Ζάγκρεπ. Αυτός φαίνεται να φτάνει. Πώς το λένε τον κύριο? Μπόρνα Μπάριτς. Μπομπό. Μας τρώει ο Μπάριτς τον Λέοβατς? Όχι. Στη στροφή. Μας τρώει ο Μπάριτς? Όχι. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την Δυναμό Ζάγκρεπ. Ναι. Δεν είναι καλά νέα. Δεν είναι καλά. Δεν τα λες καλά νέα. Όχι. Λοιπόν, και αφήνουμε τον Λέοβατς και πάμε. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει αυτό το θέμα, αν το έχεις διαβάσει αυτό το θέμα, αν έχει υποπέσει στην αντίληψή σου. Του Εμενίκε. Του Εμενίκε, το θορυκτό, το θυμάσαι, το πρωτοσέλιδο. Έρχεται το θορυκτό στην Ελλάδα. Ρε παιδί μου, το βλέμμα του δεν το είδαν πριν τον πάρουνε. Άστα τα υπόλοιπα. Το θορυκτό που πέρασε και δεν ακούμπησε βεβαίως. Να σου πω κάτι, αυτά τα πρωτοσέλιδα τώρα, εννοείται ότι όλοι όσοι έρχονται είναι ένα κράμα Κριστιάνο Ρονάλντο με Μέση. Έλα, πες αλήθεια, διάβασε 40 αλήθεια χθες. Εννοείται ότι διάβασε 40 αλήθεια χθες. Εννοείται. Λοιπόν, και γράφουν χθες, ναι, αν το πρόσεξες, στην Ιγυρία, ότι ο Εμενίκε, αυτό το θορυκτό του Ολυμπιακού, ναι, δέχεται απειλές για τη ζωή του από οπαδούς του Ολυμπιακού. Πούλινγκ. Κανονικό. Απειλές και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Μένει το θέμα, εωρείται σαν θέμα, έτσι γράφουν όλοι βόμβες από την Ιγυρία. Και ότι φοβάται να επιστρέψει γι' αυτό το λόγο και ότι ο Ολυμπιακός τον περιμένει κανονικά στις 15 Ιουνίου όμως που έχουν τη μάζουξη, την πρώτη. Ναι. Και αυτή ήταν και η διαρροή του Ολυμπιακού, ότι ό,τι και να λέει ο παίκτης, είναι όλα ψέματα, δεν ισχύουν. Τον καλούμε να μας δώσει αποδεικτικά στοιχεία, ζήτησαν μάλιστα. Είτε οπτικό, ακουστικό υλικό, είτε κάτι σε φωτογραφία, το οτιδήποτε τέλος πάντων. Και ότι τον περιμένουμε κανονικά εμείς για την προετοιμασία της ομάδας. Και έρχεται το παλικάρι αυτό για να διαψεύσει τις απειλές αυτές. Ο 70χρονος εμένα, για να πούμε από τις φωτογραφίες. Παντρεύτηκε δηλαδή κιόλας το παλικάρι. Παντρεύτηκε. Βεβαίως. Ποτέ δεν είναι αργά. Ξέρεις ότι ήταν παντρεμένος με την Miss Nigeria 2015
χώρισε από αυτήν και παντρεύτηκε τη Μις Νιγηρία 2016. Εντάξει, του χρόνου τη 17. Δεν έχει πρόβλημα. Περιμένει την παραγωγή, έχει, το έχει φρέσκο πρόγραμμα. Το... Κοίτα, ξέρω πάρα πολλούς άντρες που υποκλίνονται σε αυτό που έκανε. Ναι, εντάξει, εντάξει τώρα, από την στάρε Νιγηρίας. Δύο Μις Νιγηρία σερί. Ναι, βέβαια. Και να πω λοιπόν, ότι αξίζει κιόλας, δηλαδή την βλέπεις τη φατσούλα του. Ναι, έτσι είναι όμως, θεωρείται ομορφάντρα στην Νιγηρία, δεν σε καταλαβαίνω. Μάλιστα. Λοιπόν, και με ανάρτησή του λοιπόν στο Instagram. Έχει κάνει μια φωτογραφία έχει βάλει μια φωτογραφία με το σήμα του Ολυμπιακού. Ο ίδιος φοράει και τη φανέλα. Είναι από τη μεταγραφή, λογικά. Ναι, ναι, ναι. Τη μέρα της μεταγραφής του. Και το σχόλιο από κάτω που έχει συνοδεύσει τη φωτογραφία του είναι: Where did they get this information from? Is all fake. Με mention Ολυμπιακός FC. Μάλιστα. Μάλλον όλα... δεν έχουν άλλο τρόπο επικοινωνίας και επικοινωνούν μέσω Instagram. Έτσι. Όχι, τους λέει: Ορίστε. Εδώ είμαι, τα λέω. Να, ορίστε. Είναι όλα ψέματα. Σε ταγκάρω κιόλας. Έτσι. Είναι όλα ψέματα. Σου στέλνω μήνυμα. Είναι όλα ψέματα από τον Εμενίκη, αλλά ήταν και αυτό έτσι μια περίεργη. Έχει βάλει υπόθεση και άλλη μια φωτογραφία από πάνω, η οποία είναι screenshot ουσιαστικά, το ναι, στιγμιότυπο, από το ξένο δημοσίευμα που λέει Ολυμπιακός. Take on Εμενίκη over death threat claims. May ship him out of another loan. Μάλιστα. Κλείνουμε αυτό το περίεργο θέμα του Εμενή και αυτό το διέψευσε και ο ίδιος. Εμάς δεν μας πέφτει λόγος, έτσι. Δεν έχουμε λόγο να μην τον πιστέψουμε. Έτσι γιατί είναι πρωτάκουστα πράγματα αυτά. Έτσι ακριβώς. Και στα 3 λεπτά που μας απομένουν να πούμε λίγο για το ντοκιμαντέρ. Εντάξει, φιλενάδα, να σου πω, το περιμένω πώς και πώς. Εσύ και όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Έχω smart τηλεόραση που ναι, σημαίνει ότι μπορώ να συνδέσω με τον υπολογιστή. Νύφη μου. Με πρίκα, αν ναι, ακούτε και έξω, ναι. Είναι και 4K. Είναι και curved. Σπεύσατε, θα πω εγώ. Επένδυσα για το Μουντιάλ, να το δω κατευθείαν σε μια πολύ ωραία τηλεόραση. Και γι' αυτό κιόλας υπάρχουν διαφημίσεις τώρα για τηλεοράσεις. Δηλαδή, είναι να ξέρεις, ρε παιδί μου, το marketing, έτσι, στο το timing της αγοράς. Την τελευταία μας την τηλεόραση, τη μεγάλη, την πήραμε στο Μουντιάλ της Αφρικής. Ναι, να ξέρεις πότε αγοράζεις τηλεόραση. Πέφτουν οι τιμές. Εν όψη Euro Mundial πάντα. Στις πίτσες γιατί δεν πέφτουν. Δεν έπρεπε να έχει ένα σύστημα πόντων για αυτές τις μέρες. Ναι, ότι στις 3 μέρες δηλαδή σερί, στην τέταρτη μέρα παραγγέλνεις ότι θες για 20 ευρώ. Έχεις κίνητρο να παραγγείλεις ναι, κι άλλο. Τίποτα, όλα τα επιχειρηματικά μυαλά εδώ. Ακόμα να σε πάρουν τηλέφωνο αυτό για το ντοκιμαντέρ. Αυτό θυμήθηκα, τον καναλάρχη που δεν έχει πάρει ακόμη τηλέφωνο. Τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων, εμείς τα copyrights τα έχουμε κατοχυρώσει. Έχουμε μιλήσει ήδη με δικηγόρο, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9 λοιπόν το βράδυ, το ντοκιμαντέρ του τελικού. Να πούμε μια μικρή σημείωση γι' αυτό, γιατί πολλοί κόσμοι ρωτούσε να πάει να το δει και γιατί δεν το κάνανε ανοιχτό. Η απάντηση ήρθε από τους υπεύθυνους του ντοκιμαντέρ ότι δεν θέλαν να βάλουν κανέναν φίλο του ΠΑΟΚ στη διαδικασία να πληρώσει. Και γι' αυτό το λόγο έγιναν κληρώσεις από τα social media της ΠΑΕ, από τους επίσημους. Δόθηκαν κάποιες προσκλήσεις μέσα από κληρώσεις, μέσα από διαγωνισμούς. Κάποιοι τυχεροί θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν σήμερα στις 9 το βράδυ στο σινεμά Cineplex. Ναι. Οι υπόλοιποι μπορείτε να συντονιστείτε μέσω του ΠΑΟΚ TV που θα καλύψει όλη την εκδήλωση και θα δείξει ζωντανά τον ντοκιμαντέρ. Χωρίς να πληρώσετε πολύ το στήματα, δωρεάν για όλους. Όσοι λοιπόν κάτι έχετε να κάνετε εκεί στις 9 η ώρα το βράδυ, γυρνάτε από Χαλκιδική και έχει κίνηση ενώ έχετε ξεκινήσει νωρίτερα γιατί δεν τα έχετε υπολογίσει καλά για να είστε 9 η ώρα σπίτι και 9 η ώρα είστε ακόμη εκεί στη στροφή, στην καρδία, ναι, έτσι. Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει και ως DVD μέσα από το Tumba Magazine. Στο επόμενο τέφος που θα είναι το κάπι σου, παραδοσιακά που βγάζει μετά τον τελικό κυπέλλου κάθε χρόνο. Έτσι μας ακριβώς. Και βγάλει και συλλεκτικό. Οπότε, θα έχει μέσα το DVD. Οπότε οπωσδήποτε θα το προμηθευτείτε. Καλά, sold out, έτσι. Κανείς. Sold out το συγκεκριμένο. Είναι που είναι για τον είναι τελικό. Παρακαταθήκη, όπως λένε και οι άνθρωποι έτσι του ΠΑΟΚ. Περισσότερες από 50 ώρες υλικό επεξεργάστηκαν μέσα από πολύ μεγάλη και αρκετή προσωπική δουλειά των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, αποκλειστικές συνεντεύξεις, όλη η προετοιμασία, όπως έζησαν τον τελικό, οι ομιλίες στα αποδυτήρια, το ταξίδι, η διαμονή στην Αθήνα, η προπόνηση στο ΆΚΑ, όλα όσα στιγμάτισαν έτσι τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Οι προφητικές δηλώσεις του Αντελίνο Βιερίνια. Και για τον γκολ του και για την νίκη. Η ομιλία του Ράσμα Λουτσέσκου στα αποδυτήρια. Όλο. Θα έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά όταν για το... Όταν στο τρέιλερ νιώσαμε έτσι,
Ο καθένας... τώρα 40 δευτερόλεπτα. Ναι. Και είμαστε όλοι άντε να φύγουμε. Ο καθένας έζησε διαφορετικά πράγματα. Άλλος έντονη συγκίνηση, άλλος ανατριχύλα, άλλος πόρωση. Αν το ζήσαμε αυτό με 40 δευτερόλεπτα, τι έχει να γίνει με την ταινία? Λοιπόν, εδώ υποσχόμαστε να δώσουμε όλο το ρεπορτάζ και από την ταινία και από την εκδήλωση. Μπράβο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα μου πείτε τώρα, ναι, μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, εντάξει, έχουν περάσει και 5 μέρες. Ναι, αλλά εμείς τα λέμε αλλιώς. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Εδώ, ξέρετε, όλες τις πληροφορίες, όλο το ντεσού, αυτό που δεν βγαίνει προς τα έξω, που δεν γράφεται για τα γραπτά. Το ντεσού. Το ντεσού. Πω, 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 ραδιοφωνική τι... λέξη κάργα. Λοιπόν. Σουσού και κουσκούς. Έτσι ακριβώς. Από την εκδήλωση. Αλλιώς θα τα πεις εδώ. Δεν γι' αυτό θα δώσω λοιπόν το επόμενο Σαββατοκύριακο θα κάνετε καφεδάκι και θα τα ακούσετε όλα από εδώ στις 10 το πρωί. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Όχι, κορίτσι μου. Τίποτα. Θα συντονιστούμε όλοι την ίδια ώρα στις 9 για το ντοκιμαντέρ. Όσοι έχετε smart τηλεόραση, πετάξτε το όπως λέμε. Συνδέστε υπολογιστή ή ναι, κινητό τώρα, με την τηλεόραση. Το κινητό ή το λάπτοπ. Έτσι. Συνδέστε στο YouTube στην τηλεόραση. Θα είναι ζωντανά η ταινία για όλο τον κόσμο. Να τη δείτε σε ωραία ποιότητα. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε σκυτάλη σε Γιώργο Συρίγο και έναν απλό παρατηρητή. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μπουγάτσα με hangover, 10 με 12 το πρωί το καθιερωμένο μας καφεδάκι, το καθιερωμένο μας ραντεβού. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας!